Έχουμε δυστυχώς μία είδηση η οποία αρκεί για να μας κάνει να εξοργιστούμε. Μπορούμε να δούμε της Κομισιόν την παραπομπή σε δίκη. 15 Φεβρουαρίου, κυρίες και κύριοι, 15 Φεβρουαρίου, δύο εβδομάδες πριν, 15 Φεβρουαρίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω της μη συμμόρφωσής της με τους κανόνες ασφαλείας, εννοεί για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. 15 Φεβρουαρίου. Αυτή η είδηση είναι επίσημα αναρτημένη, την προβάλλουμε στην ελληνική της έκδοση, στην ιστοσελίδα της Κομισιόν. Δεν έγινε αναπαραγωγή της από τα ελληνικά μέσα μαζικής ενημέρωσης. Δεν μας αρέσει να ζούμε με υποθέσεις και με αν. Αλλά εάν αυτές οι ειδήσεις αποκρύπτονται, γιατί δεν πηγαίνει κάθε μέρα η Ελλάδα κατηγορούμενη για μια τόσο σοβαρή υπόθεση, πώς θα υπάρξει η πίεση που οφείλουν να ασκήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης στην οποιαδήποτε κυβέρνηση για να στυλιτεύσουν λάθη, να διορθωθεί και η εκάστοτε κυβέρνηση, να μην νιώθει ανεξέλεγκτος κανένας όταν τελεί τα συνταγματικά επιβεβλημένα καθήκοντά του, να μην χάνονται ανθρώπινες ζωές. Έχουμε και άλλα. Ανακοίνωσε ο κύριος Πρωθυπουργός στο διάγγελμά του ότι θα γίνει, λέει, Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων για να διερευνήσει τα αίτια της τραγωδίας. Είπε όμως ότι πρόκειται για ανθρώπινο λάθος. Άρα τι χρειαζόμαστε την Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, αφού ο κύριος Πρωθυπουργός έβγαλε πόρισμα την ώρα που έχει παρέμβει η ελληνική δικαιοσύνη, έχει διαταχθεί εισαγγελική έρευνα που θα προείσταται ένας άξιος εισαγγελέας και πιστεύουμε ότι θα πέσει φως στα βαθύτερα αίτια αυτής της τραγωδίας. Η Ανεξάρτητη Επιτροπή όμως που προανήγγειλε ο Πρωθυπουργός έχει ήδη ψηφιστεί από τον Ιανουάριο του 2023 ως ανεξάρτητη αρχή με το όνομα Εθνικός Οργανισμός Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφαλείας των Μεταφορών. Αυτή είναι η ανεξάρτητη αρχή που ψηφίστηκε από τον Ιανουάριο του 2023. Είναι νόμος του κράτους και ξέρετε τι έχει γίνει μέχρι σήμερα. Τίποτα. Τίποτα. Δεν υπάρχει ούτε επικεφαλής, δεν υπάρχει ούτε διοικητικό συμβούλιο, δεν υπάρχει τίποτα απολύτως. Αυτή η ανεξάρτητη αρχή λοιπόν που θα έπρεπε να είχε, που θα είχε σήμερα ως έργο την διερεύνηση αυτού του φρικτού ατυχήματος, δεν υφίσταται. Σήμερα θα έχουμε μόνο αντιπολίτευση στο πάνελ μας, διότι η Νέα Δημοκρατία εξέδωσε απαγορευτικό για τους βουλευτές της να μην βγαίνουν στα κανάλια. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε γιατί έγινε αυτό. Είναι μια δυναμική διαδικασία. Υπάρχει το πένθος, αλλά υπάρχουν και τα ερωτήματα που ζητούν απαντήσεις. Και αν αυτές οι απαντήσεις δεν δοθούν από τους εκπροσώπους της κυβέρνησης, από ποιον θα δοθούν? Τέλος πάντων, εμείς θα καλησπερίσουμε τον κύριο Λευτέρη Αβραμάκη, βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ από τις Σέρρες. Κύριε Αβραμάκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. Ιακόπουλε, σε εσάς, τον κύριο στον Κώστα και... Μαζί μας έχουμε τον κύριο Κώστα Χίτα, βουλευτή της Ελληνικής Λύσης Β' Θεσσαλονίκης. Κύριε Χίτα, ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκατε καταρχήν τη δύναμη και το στένος να είστε εδώ μαζί μας. Η αλήθεια είναι, αφού εκφράσουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων, που η ζωή ξαφνικά αλλάζει για όλους αυτούς, η αλήθεια είναι ότι το σκέφτηκα δύο και τρεις φορές, κύριε Παπακυριακόπουλε, αλλά νομίζω ότι ο ρόλος των πολιτικών είναι και στα δύσκολα να είναι εδώ και να βάζουν το χέρι στην πληγή και να συζητάμε. Ξέρετε, σε μία-δύο μέρες ο πόνος των ανθρώπων αυτών δεν θα φύγει ποτέ, αλλά θα πρέπει να αρχίσουμε σιγά-σιγά, μετά το πρώτο αυτό απίστευτο κύμα παγωμάρας και της ρωθιάς στο μάχη που έχουμε δεχθεί όλοι από χθες τη νύχτα, περίπου τέτοια ώρα, πριν από 24 ώρες, θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πού βαδίζουμε, πού βρισκόμαστε, και εδώ κάποιοι άνθρωποι φταίνε. Είναι τουλάχιστον αστείο, δεν θα πω κάτι άλλο τώρα, θα τα πούμε στη συνέχεια της κουβέντας μας, να λέμε ότι όλη αυτή η τραγωδία οφείλεται σε ένα ανθρώπινο λάθος. Αλίμονο εάν τρένα με 200, 300 και 500 επιβάτες η ζωή να εξαρτάται από των ανθρώπων αυτών από ένα ανθρώπινο λάθος. Πρέπει να υπάρχουν δικλείδες ασφαλείας. Όταν γίνεται το ανθρώπινο λάθος, να επεμβαίνουν λοιπόν αυτές οι δικλείδες ασφαλείας που είναι 4, 5, Ξέρετε, η ασφάλεια είναι κάτι μετρήσιμο, κύριε Παπακυριακόπουλε. Δεν είναι κάτι θεωρητικό. Τι λέω? Έχω 1, 2, 3, έχω 5 ασφάλειες.
όταν γίνει το ανθρώπινο λάθος. Εγώ δεν μπορώ, και κλείνω εδώ και να ξεκινήσετε την κουβέντα εσείς, απλά αυτό που με συγκλονίζει σαν σκέψη από τα ξημερώματα, κύριε Παπακυριακόπουλε, είναι ότι αυτοί οι άνθρωποι επί 12 λεπτά είχαν ραντεβού με το θάνατο και δεν το γνωρίζανε. Επί 12 λεπτά το ένα τρένο πλησίαζε το άλλο και ήταν μέσα αμέριμνα παιδιά. Έχω κόρη που πριν από λίγο πήρε το πτυχίο της, στην ηλικία των παιδιών αυτών. Τα παιδιά αυτά ήταν με τις κιθάρες τους. Λέγαν πώς περάσανε, λέγαν τι μάθημα θα δώσουν αύριο, πού θα πάνε, τι θα κάνουν. Και είχαν ραντεβού με το θάνατο επί 12 λεπτά, επί 25 χιλιόμετρα. Αν το σκεφτείτε αυτό, ανθρώπινο νους, και δεν το γνωρίζανε. Κύριε Αβραμάκη. Κύριε Παπακυριακό, που θα παρακολουθήσω να εκφράσω τα θερμά και ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες των θυμάτων και εννοείται τη δύναμη που πρέπει να έχουν και οι τραυματίες, γιατί και αυτοί δίνουν το δικό τους αγώνα, ειδικά όσοι είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση. Είναι μια μέρα εθνικής τραγωδίας. Είναι μια μέρα πραγματικά πένθους. Είναι μια μέρα που θα τη θυμόμαστε για πολλά χρόνια. Δυστυχώς ήταν μια μαύρη σελίδα στην ελληνική κοινωνία. Και σε αυτό οφείλουμε να αναλογιστούμε τις ευθύνες μας όλοι, ως πολιτικό σύστημα. Και να μην αναλογιστούμε αυτές τις ευθύνες διαχρονικά και αναλογικά σε αυτούς που πρέπει. Σεβόμενος απόλυτα την κατάσταση και το πέδος αυτών των ανθρώπων, θα πω ότι οι πολιτικές ευθύνες αναλήφθηκαν σήμερα. Αναλήφθηκαν δια του Υπουργού Μεταφορών και Υποδομών, του κ. Καραμαλή, ο οποίος έθεσε την παραίτησή του στη διάθεση του Πρωθυπουργού, η οποία έγινε και αποδεκτή. Αυτό όμως δεν απαντά στα μεγάλα προβλήματα. Και τα προβλήματα τα θέσετε εσείς, κύριε Παπακυριακόπουλε, στο ξεκίνημα όσον αφορά την απόφαση του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να παραπέμψει την Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο για το θέμα της παροχής υπηρεσιών και της ασφάλειας των μετακινήσεων με το σιδηρόδρομο. Το γεγονός ότι η Ελλάδα δεν ανταποκρίθηκε στις απαιτήσεις, ώστε ως μια σύγχρονη ευρωπαϊκή δυτική και κεντρική χώρα της Ευρωπαϊκής και Κεντρικής Ευρώπης να μπορέσει να έχει ένα δίκτυο σιδηροδρομικό στο οποίο θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες και στις επιθυμίες του υποβατικού κοινού. Σε όλο αυτόν τον κόσμο που δυστυχώς σήμερα θρυνεί την απώλεια αυτών νέων ανθρώπων, όπως είπε και ο κύριος Χίτας, και εγώ έχω δύο παιδιά στην ηλικία αυτών των παιδιών κατά βάση των νεαρών που σήμερα θρυνεί όλη η Ελλάδα, θα μπορούσα ένας από αυτούς. Είναι ένα γεγονός το οποίο δεν το χωρά ανθρώπινος νους όσον αφορά το πώς έγινε ένα τέτοιο πράγμα. Κύριε Αβραμάκη, συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά θέλω να απευθύνω ένα ερώτημα και σε εσάς και στον κύριο Χίτα. Και λυπάμαι που δεν είναι και κυβερνητικός βουλευτής εδώ, για να το πω. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, γι' αυτό με βλέπετε με το κεφάλι κάτω, υπάρχουν δεκάδες φωτογραφίες παιδιών που τα αναζητούν οι δικοί τους, οι οικοί τους, οι φίλοι τους, οι γονείς τους μέσω διαδικτύου. Μέσω Twitter, με τις φωτογραφίες των παιδιών και λένε που είναι τα παιδιά μας. Πώς είναι δυνατόν να συμβαίνει αυτό, κύριε Αβραμάκη και κύριε Χίτα? Κύριε Παπαγιακόπουλε, επειδή λίγο πριν μου στον αέρα είχε να δω ένα τεχνικό βίντεο που έπαιξε μέσω μαζικής ενημέρωσης όσον αφορά τη σύγκρουση, ήταν σφοδρότατη, σφοδρότατη. Δηλαδή η εικόνα που έχεις ήταν λες και έπεφτε πύραυλο στο συγκεκριμένο σημείο. Καταλαβαίνετε η ταχύτητα που είχαν αναπτυχθεί, η δύναμη την οποία συγκρούστηκαν οι δύο αμαξοστοιχίες. Από ό,τι γνωρίζουμε, η καταστροφή των δύο πρώτων βαγονιών και του χώρου του εστιατορίου μπαρ καταστράφηκαν ολοσχερώς. Έχουν γίνει μια άμορφη μάζα. Δυστυχώς εξαϊλώθηκαν άνθρωποι, απαθρακώθηκαν άνθρωποι. Ήδη αυτή τη στιγμή που μιλάμε, οι αγνώμονοι αγγίζουν τους 35 από ό,τι λένε τα διοικητικά συνεργεία και οι άνθρωποι που ασχολούνται με την ανέβρεση επιζώντων ή νεκρών στο ατύχημα, στο δυστύχημα. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι πραγματικά, και μιλάω για τους γονείς, για τα δικά τους πρόσωπα, η αγωνία τους, ο προβληματισμός τους, η απεγνωσμένη προσπάθειά τους να έχουν ένα νέο από τους δικούς τους ανθρώπους, οδηγεί πραγματικά αυτούς τους ανθρώπους στα όρια της τρέλας. Γιατί είναι αδιανόητο να σκεφτείς ότι ένας άνθρωπος μπορεί να χαθεί με αυτόν τον τρόπο, έτσι ξαφνικά και πραγματικά να μην μπορείς να τον βρεις. Είναι δηλαδή τρομερό, να μην μπορείς να τον κλάψεις, να τον θρυνήσεις. 35 αγνώμενοι, οι οποίοι μακάρι κάποιος εξ αυτών να βρεθεί ζωντανός, που ευχόμαστε όλοι, αλλά εκτιμώ ότι όσο περνάει η ώρα τα πράγματα δυσκολεύουν στην ανέβριση επιζώντων. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι γονείς είναι απαρηγόρητοι. Αυτοί οι άνθρωποι ζητούν
την ελπίδα και την παρηγοριά. Καλά, αυτό το ξέρουμε, κύριε Αβραμάκη. Αυτό το ξέρουμε ότι είναι απαρηγόρητη. Και αλλήμον να μην δείξει κανένα γονιό είναι το χειρότερο πράγμα που μπορεί να τύχει σε όλους εμάς που είμαστε γονείς. Κύριε Χίτα, συγγνώμη, ναι. δεν πήραν τα βουνά αυτά τα παιδιά. Δεν πήγανε να τρέξουν στο δάσος για να χαθούν και δυνατόν, να είναι ακόμενοι. Ναι, πάμε λίγο να δούμε στην ουσία. Πήγα σε ένα τρένο. Ψηφιοποίηση. Αυτό δεν μας λένε το ψηφιακό κράτος. Δηλαδή ένα κράτος που παρακολουθεί τους πάντες δεν μπορεί να εντοπίσει εδώ και 24 ώρες ποιοι ήταν οι επιβαίνοντες σε ένα τρένο το 2023. Όταν που σωστά διάβασα σήμερα, τον καφέ σου παραγγέλνεις και τσεκάρεις που είναι ο ντελιβεράς. Και δεν μπορείς να εντοπίσεις το τρένο. Ή ποιοι επιβαίνουν. Να μην έχει ίντερνετ το τρένο. Ίντερνετ. Έχουν τα αεροπλάνα, κύριε Παπακυριακόπουλε, πλέον ίντερνετ. Wi-Fi και δεν έχουν τα τρένα. Είναι απίστευτο. Πάμε όμως τώρα να δούμε τι γίνεται. Καταρχάς, η εικόνα η σημερινή. Και θα μιλήσω ως ελληνική λύση, κύριε Παπακυριακόπουλε. Και το εκφράζω στον κόσμο αυτή τη στιγμή. Ήταν απαράδεκτη. Παρέλασαν οι πολιτικοί αρχηγοί πάνω από τα φέρετρα που είχαν μετατραπεί, τα βαγόνια των παιδιών μας σήμερα. Να κάνουν τι. Να κάνουν τι. Σωστά είπατε, πέρασε και η πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και όταν πήγε η πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριε Παπακυριακόπουλε, ξέρετε ποιο είναι το σύνθημα εκεί πέρα που επικράτησε. Σταματάνε όλα για 15 λεπτά, ήρθε η πρόεδρος. Έχουμε το βίντεο αυτό να δούμε. Δηλαδή. Αυτό που... Α, πολύ ωραία, τέλεια. Αν έχουμε το και σας δίνω πάσα και συνεχίζω. Δηλαδή τι, ναι, ναι. Να σταματήσουν οι έρευνες διάσωσης επειδή ήρθε η πρόεδρος. Όχι, να το δούμε γιατί αυτό ήταν πραγματικά εξοργιστικό. Να δούμε το βίντεο. Ακριβώς και θα πάμε λοιπόν στη Μαρία Κολοβού. Έφτασε η πρόεδρος της Δημοκρατίας Μαρία στον τρόπο της τραγωδίας. Σε ακούμε. Ναι, και γι' αυτό και εδώ και 10 λεπτά έχουν σταματήσει όποιες εργασίες γίνονται από την ΕΜΑΚ. Ήθελε η πρόεδρος να ενημερωθεί ακριβώς και να δει από κοντά το τι ακριβώς συνέβη, να καταλάβει τα αίτια αυτού του δυστυχήματος. Αυτή τη στιγμή τώρα την βλέπουμε στην οδεία των αξιωματικών της αστυνομίας και της πυροσβεστικής. Θα έρθει να μας κάνει κάποια δήλωση. Από όσο μάθαμε, είναι. Απίστευτα πράγματα. Κοιτάξτε, εγώ δεν λέω ότι η πρόθεση της ήταν κακιά, δεν έχουν δουλειά εκεί. Πάμε παρακάτω. Κύριε Παπακυριακόπουλε, από το 2010, γιατί εδώ πλέον πρέπει να αναζητηθούν ευθύνες. Δεν μου κάνει εμένα μια παρέτηση του Καραμαλή. Τι να το κάνω αυτό. Εντάξει, ανέλαβε την πολιτική ευθύνη, μάλιστα. Αλλά από εκεί και πέρα για μας έπρεπε να παραιτηθεί σήμερα η κυβέρνηση. Δεν μιλάμε για ένα καιρικό φαινόμενο, για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο. Μιλάμε για εγκληματική αμέλεια του κράτους. Το ελληνικό κράτος εγκλημάτισε κατά των πολιτών του. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω. Δεν μιλάω για πυρκαγιά. Δεν μιλάω για πλημμύρα. Που και εκεί μπορεί να ζητούν τέτοιου είδους ευθύνες. Αν υπάρχει δηλαδή φύλαξη, προστασία κτλ. Αλλά εδώ μιλάμε για εγκληματική ενέργεια και αμέλεια κατά των Ελλήνων πολιτών. Όταν από το 2010, και κύριε Αβραμάκη, επίσης νομίζω μαζί, το 2019 εκλεγήκατε. Δεν απευθύνομαι στο πρόσωπό σας, αλλά στο κόμμα σας και τα τρία κόμματα. Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ έχουν ευθύνες για την εικόνα του ελληνικού σιδηροδρόμου. Δεν εξυγχρονίστηκε ποτέ ο ΟΣΕ τόσα χρόνια από τα κόμματα αυτά. Ξεπουλήθηκε ο ΟΣΕ από τα κόμματα αυτά και σήμερα πήγαν εκεί να κάνουν τι, κύριε Παπακυριακόπουλε? Να βγάλουν τα παιδιά μας από τα βαγόνια φέρετρα. Να βγάζουν τα παιδιά μας νεκρά, αυτό. Δώστε μου ένα, δύο, τρία, τέσσερα. Εμείς ως ελληνική λύση, και ήταν επιλογή του Βελόπουλου, δεν σκυλεύουμε πάνω από τάφους παιδιών για ψηφοθυρικούς λόγους. Δεν είχε καμία δουλειά ο πρόεδρος εκεί, ούτε είναι. Εμείς δεν δηλώνουμε παρουσία, εμείς θέλουμε να είμαστε παρόντες. Και θα πηγαίνουμε μόνο εκεί που μπορούμε να βοηθήσουμε. Σήμερα δεν μπορούσαμε να βοηθήσουμε καθόλου εκεί. Ο κόσμος έχει τον πόνο του. Οι άνθρωποι της ΕΜΑΚ, της πυροσβεστικής, δίνανε μάχη να βγάλουν από ανθρακωμένα πτώματα μέσα. Ήταν και να. Μαρτυρίες συγκλονιστικές. Και να πάει τώρα ο κάθε πολιτικός αρχηγός να κάνει τι. Περπατούσε ο κύριος Μητσοτάκης και του λέγανε σκυφτώ το κεφάλι. Από δίπλα οι επικοινωνιολόγοι του. Σκυφτώ το κεφάλι. Ένα στον ανθρώπινο πόνο. Σοβαρά μιλάνε τώρα. Καλύτερα να σιωπάμε. Λοιπόν, βάλτε μια τελεία. Θα έχουμε όλο το χρόνο, κύριε Χίτα. Δυο σας είστε μόνο, κύριε Αβραμάκη, ναι. Σημεριζόμενο Σπύρος, ότι είναι μια μέρα θλίψης πραγματικά πόνου και ο θυμού, θα έλεγα, της ελληνικής κοινωνίας για αυτά που συμβαίνουν. Ναι, υπάρχουν παραλήψεις διαχρονικές. Αλλά μην τα ισοπεδώνουμε όλα. Μπορεί να ξεκινήσει το 10 σου. Και τις ενστάσεις που έγιναν από τις εταιρείες που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, πριν προλάβω την εταιρεία, τον ανάδοχο του έργου, ούτε θα πω σε λεπτομέρειες. Η αλήθεια είναι ότι από το 10 και μετά ήμασταν σε μνημόνια, ήταν μια δύσκολη περίοδος. Η επιλογή της απεργατικοποίησης και του ξεπουλήματος στο ΣΕ ήταν της κυβέρνησης
της δεκαετίας υπό τον κύριο Χατζηδάκη, αν θυμάμαι καλά. Άρα, τουλάχιστον, να ελεγχθεί οι κανόνες ασφαλείας όσον αφορά την κίνηση τρένων. Γιατί είναι δεδομένο οι τηλεματικοί, οι σηματοδότες και δεν λειτουργούν. Γι' αυτό είναι καταγγελία επίσης δικαστικών οργάνων. Σήμερα, πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ στην ΕΡΤ είπε ξεκάθαρα: κινούμαστε σε ένα τυφλό σύστημα. Κύριε Άβρα. Το δίκτυο, μισό λεπτό, κύριε Παπακυριακόπουλε, προσομοιάζει ώρες τύπου Ινδίας και Μπαγκλαντές. Εδώ υπάρχουν σίγουρα ευθύνες πολιτικές και ναι. Ακούγοντας τον κύριο, ναι, ίσως η παρέτηση του κυρίου Καραμαλή να μην φτάνει. Μετά από ένα τέτοιο γεγονός, εν όψη της προεκλογικής περίοδου, ο κύριος Μητσοτάκης. Κάντο μια ώρα αρχίτερα, έτσι. Κάντο μια ώρα αρχίτερα. Πάντως, κύριε Βραμάκη, εγώ δεν λέω. Εδώ, κύριε Παπακυριακόπουλε. Τέλος πάντων, δεν είναι ώρα. Δεν, Παπακυριακόπουλε, ξέρετε, δεν ήθελα να πω. Έχει ευθύνες και ο ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα στη Βουλή ευρισκόμενος, κύριε Βραμάκη, θα πω το εξής. Είδα και συναδέλφους σας που λέγανε. Λέω, συγγνώμη να πω κάτι. Κυρίες και κύριοι, ακούστε λίγο κάτι. Από το 2000, όχι 2020, από το 2000, 23 χρόνια πριν, έγινε ο διαγωνισμός και είχε αγοράσει η ελληνική κυβέρνηση για λογαριασμό του ΟΣΕ το GPS για να ξέρουμε πού στον κόρακα είναι το κάθε τρένο. Το καταλαβαίνετε, και δεν έχουν τοποθετηθεί από το 2000. Περάσαν 23 χρόνια. Και πρέπει να θρηνήσουμε 40-50. Να σταματήσει εκεί ο αριθμός ανθρώπους για να βάλουμε τα GPS. Και λέγανε οι δικοί σας οι ΣΥΡΙΖΑΙ κάποια στιγμή στο καφενείο. Τα λέω απλά τώρα, κύριε Παπακυριακόπουλε. Μα δεν τα βάλα. Λέω, συγγνώμη, παιδιά, να πω κάτι. Δίκιο μαζί. 5 χρόνια που κυβερνούσε και δεν τα βάλατε εσείς. Ξέρετε ποιο. Όλοι φταίνε. Πείτε, κύριε Ότι πέρασε πάνω από μισή ώρα για να καταλάβουν. Πού είχε γίνει το ατύχημα. Ναι. Μα και... παίρναν τηλέφωνο αυτοί που είχαν σωθεί και ειδοποιούσαν την ΕΜΑΚ, την πυροσβεστική, την αστυνομία. Βρισκόμαστε εδώ μέχρι να καταλάβουν. Συνεχίστε, κύριε Αβραμάκη. Συνεχίστε. Γιατί έχω και εγώ μια αποκάλυψη να σας κάνω. Είναι τραγικό και σοκαριστικό, γιατί αυτό που τη μαρτυρία σε επικαλούμαι και εγώ και τα άκουσα και πραγματικά μου έκανε εντύπωση ως πολίτη, όχι ως πολιτικό, να λένε ότι ψάχναν τα τρένα. Γιατί δεν είχαν φτάσει στον προορισμό του έγκαιρα. Άρα καταλαβαίνετε ότι πόσο τυφλό είναι το σύστημα και πόσο. Μπορεί να επαφίεται στον ανθρώπινο παράγοντα και μόνο η λειτουργία των συνολικών γραμμών και η ασφάλεια του επιβατικού κοινού. Είναι τρομερό αυτό. Και εδώ πραγματικά υπάρχουν ευθύνες και πρέπει να καταλογιστούν όπως πρέπει και όσο πρέπει. Και σε κόμματα και σε πρόσωπα και σε πολιτικές που ασχήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια. Εγώ θα είμαι δίκαιος, αλλά να αποδίδουν τα του 4 στο 4. Αυτή η κυβέρνηση ολικών εγκληματικά. Είχαμε εγκληματική αμέλεια πραγματικά σε μια σειρά πραγμάτων που οδήγησαν σήμερα σε αυτό το τροχαίο δυστύχημα. Πριν 10 μέρες, δυστυχώς. Ο συντοπίτη μου και φίλο κατά άλλα, πρώην Υπουργό Υποδομών και Μεταφορών, διαβεβαίωνε από το βήμα τη Βουλή ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ασφάλεια, γιατί η κυβέρνηση εγγυάται την ασφάλεια του βιωτικού κοινού στου σιδηροδρόμου. Και σήμερα, 10 μέρε μετά, δυστυχώ, αυτό το δυστύχημα. Ναι. Να δημιουργήσει και να μα δείξει και να μα καταδείξει με τον πιο εκοφαντικό τρόπο ότι δεν αρκούν τα λόγια. Πρέπει κάποια στιγμή να κινηθούμε στην κατεύθυνση, να κάνουμε τα αυτονόητα σε αυτό το κράτος. Και ναι, να έχουμε όλους τις ασφαλιστικές δικλείδες μέσα στα πλαίσια αυτά, 1, 2, 3, 4, τους παράγοντες που χρειάζονται, ώστε να έχουμε ένα συνοδομικό δίκτυο που άμετι άλλο να λειτουργεί όπως σε όλη την υπόλοιπη κάτι Ευρώπη. Θέλατε, να κύριε, να... κύριε Παπακυριακόπουλε, θέλω λίγο το εξής. Συγγνώμη, θα Βραμάκη, επειδή κάτι θέλει να δείξει. Έχω εδώ. Σχετικό με αυτά. Μόλις 5 μήνες πριν, κυρίες και κύριοι. Κύριε Παπακυριακόπουλε. Όχι, θέλω τις άλλες φωτογραφίες που έχετε. Θα τα πείτε μετά. Όλα θα τα δείξω. Όλα θέλετε να πείτε. Βλέπω εκεί τη δίκη. Βλέπω εδώ. Κώστας Καραμαλής. Κύριε Βραμάκη. Αυτό που είπε ο κύριος. Δεν παίζουμε με την ασφάλεια των επιβατών στα τρένα. 20 Φεβρουαρίου του 23. Εάν μπορεί να έρθει η κάμερα εδώ. 20 Φεβρουαρίου του 23. Πριν από 8-9 μέρες. Δεν παίζουμε με την ασφάλεια των επιβατών στα τρένα. Και ενώ έχει ασκηθεί η δίωξη, ας πούμε, κατά της Ελλάδας. Μπράβο. Έχει ασκηθεί η δίωξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίζει να παραπέμψει την Ελλάδα στο δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες για τις σιδηροδρομικές μεταφορές. Το καταλαβαίνετε. Δηλαδή η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει, «Ει, εκεί στην Ελλάδα, τι κάνετε?» Και μας πάει στο δικαστήριο. Βγαίνει ο Υπουργός και λέει δεν παίζουμε με την ασφάλεια των επιβατών. Δείτε τώρα, κύριε Παπακυριακόπουλε. 5 μήνες πριν οι σιδηροδρομικοί έστειλαν εξώδικο. Γιατί
Είδαν και από ήταν, τους έλεγαν παιδιά, δεν πάμε καλά εδώ. Τα τρένα είναι θέμα τύχης που δεν ρίχνουμε θύματα. Τα τρένα πάνε στα τυφλά. Δείτε εδώ, μόλις 5 μήνες πριν οι συνδρομικοί έστειλαν εξώδικο στο Υπουργείο Μεταφορών, το δίκτυο είναι διαλυμένο. Το σύστημα GPS, δείτε εδώ, έχουν αγοραστεί από το 2000 και δεν έχουν τοποθετηθεί. Σας παρακαλώ μια τελεία εδώ πέρα. Κρατήστε το αυτό. Ναι. Κύριε Αβραμάκη, ακούστε κι εσείς τώρα. Μελετούσα τα πρακτικά της εξεταστικής για τη Siemens του 2010. Αυτό που έχει γίνει είναι φρικτό. Το 2010 λοιπόν, ενώ υπήρχαν καταγγελίες, θα ανατριχιάσετε, είναι δημοσιευμένα. Στη συγκεκριμένη, για το συγκεκριμένο σκάνδαλο, Siemens, ΟΣΕ και η Εθνική Εργολάβη, που κάπως αλλιώς τους έλεγε ο Κώστας ο Καραμάλης, ο... Νταβατζίδες. Ο Βίτα, ναι. Νταβατζίδες, μετά τις 12 είναι, δεν πειράζει. Μιλάμε για έγκλημα. Έσπαγαν, το δίκτυο λέει διαλυμένο, ξέρετε γιατί είναι διαλυμένο. Έσπαγαν, κατακερμάτιζαν για να παίρνει ο καθένας το κομμάτι του. Έκανα εγώ ρεπορτάζ προσωπικό με στέλεχος τότε που μου έλεγε ότι παρετήθηκε γιατί έβλεπε να έρχονται οι συμβάσεις και να έρχονται σε τριπλάσια και τετραπλάσια τιμή από τα συμπεφωνημένα. Έτσι. Και η Siemens, έτσι όπως είχε κάνει την ιστορία, δεν μπορούσε να γίνει η ένωση. Γι' αυτό λέει είναι διαλυμένο το δίκτυο. Αυτό εννοεί η κυρία Κίτα, σας το λέω επειδή το έψαξα. Ναι. Δεν μπορούσε να γίνει συνένωση όλης της γραμμής υπό αυτήν την ομπρέλα ασφάλειας. Και ξέρετε ποιο ήταν το αποτέλεσμα? Αρχιοθετήθηκε. Το σκάνδαλο, όχι τώρα με τον Χριστοφοράκο, τότε βρέθηκε εισαγγελέας που το αρχιοθέτησε, κυρία Αβραμάκη. Πάμε τώρα, κύριε Αβραμάκη. Να συνεχίσει όμως, γιατί τον διακόψαμε. Όχι, δεν διακόψαμε. Σας άφησα για να πείτε κάτι που ήταν θετικό. Εντάξει, θα συνεχίσω γιατί έχουμε... Ναι, δεν κανένα πρόβλημα. Όλα αυτά που περιγράφετε, κύριε Παπαγιακόπουλε, χαρακτηρίζουν το παλιό και σαθρό παλαιοκομματικό σύστημα και όλες τις παθογένειες διαχρονικές μέχρι να φτάσουμε στην εποχή των μνημονίων και τους υπαίτιους για να φτάσουμε εκεί. Αυτό ακριβώς. Τη διαπλοκή, τη ρεμούλα, τη διαφθορά μέσα από αυτή τη διαδικασία που αναφέρεται και το ρεπορτάζ σας καταδεικνύει γιατί η χώρα μας έφτασε στα μνημόνια, γιατί η χώρα μας έφτασε στο χείλο του λαιμού και του ισχυροκοπίας. Αυτό που αναφέρει ο κύριος Κίτας είναι γεγονός. Είχε μια καταγγελία από πλευράς των εργαζομένων στον ΟΣΕ εδώ και καιρό, οι οποίοι εδώ και μήνες, μη σου πω, τελευταίο 1,5-2 χρόνια, απευθυνόταν στην ηγεσία του Υπουργείου και στην κυβέρνηση, ζητώντας να λυθεί το θέμα της ασφάλεια των συνδρομικών μετακινήσεων, γιατί εγκυμούνται ο κίνδυνος ατυχήματος. Δίκως δεν εισακούστηκαν ποτέ. Μάλιστα, από ό,τι σήμερα κατήγγειλε και ο συνδικαλιστικό όργανο, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών, κατηγορήθηκαν και τους απεστάλλει και εξώδικο στη λογική ότι ασκούν και μικροπολιτική απέναντι στην κυβέρνηση. Αυτά είναι καταγεγραμμένα. Τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε. Πιστεύω στα πλαίσια των επόμενων ημερών και τη συζήτηση που θα είναι σήμερα, είπαμε, σεβόμαστε κατά βάση πέθος. Συγγνώμη, κύριε Αβραμάκη, εντάξει, ναι. Όλοι στεναχωρούν. Τους εργαζόμενους. Άκουσα. Μισό. Ο οποίος είπε: Οχλήσει μας, λύμα όσον αφορά την ασφάλεια των μετακινήσεων με τους ιδιόδρομους και πρέπει να δοθεί λύση στα διαρκικά προβλήματα. Απάντησε η κυβέρνηση στο αρμόδιο Υπουργείο, ναι, με εξώδικο, λέγοντας και εμέσως σαφώς κατηγορώντας τους ότι ασκούν μικροπολιτική και δεν. Κύριε Φίτα, λέει άλλο ο κύριος Αβραμάκης. Απάντησε σε αυτό. Ότι έστειλε το Υπουργείο εξώδικο. 7 Δευτέρου, κύριε Αβραμάκη, 7 Δευτέρου το 23. Η δημοκρατική ενωτική συνδικαλιστική κίνηση σιδηροδρόμου κτλ. Λέει ότι γίνανε άλλα δύο και καταλήγει, θα το δείξω γιατί είναι συγκλονιστικό, είναι προφητικό δυστυχώς, δεν θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα κάνοντας διαπιστώσεις. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι, το δείχνω αμέσως, 7 Δευτέρου του 23. Τώρα. Εδώ, 7 Δευτέρου του 23. Τώρα. Πριν από ένα μήνα. Πριν από 21 μέρες. Κάντε λίγο zoom εδώ. Εδώ. Είναι συγκλονιστικό. Αυτό γράφανε οι άνθρωποι. Αν μπορείτε και πιο κοντά, ακόμα καλύτερα. Δεν γίνεται πιο κοντά, το τερματίζει. Εγώ έχω μάλλον δεν βλέπω καλά. Διαβάστε το άλλη μια, κύριε Χίτα. Αν δεν σας είναι κόπος, διαβάστε το άλλη. Θα περιμένουμε το δυστύχημα που έρχεται για να τους δούμε να χύνουν κροκοδίλια δάκρυα. Έτσι καταλήγει η ανακοίνωση που στείλαμε στο Υπουργείο. Και λένε ότι έχουν γίνει τόσα ατυχήματα και είναι θέμα τύχης που δεν θερνούμε θύματα. Κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Άρα λοιπόν, για ποιο ανθρώπινο λάθος μιλάμε, κύριε Μητσοτάκη? Εδώ μιλάμε ότι οι άνθρωποι αυτοί, οι εργαζόμενοι χρόνια τώρα, έκουραν τον κόδωνα του κινδύνου, θα θερνούσαμε θύματα και η κυβέρνηση αδιαφορούσε και σφύριζε αδιάφορα. Άλλο το εξώδικο. Εδώ μιλάμε για εγκληματική αμέλεια. Και πάμε παρακάτω. Εδώ, κύριε Παπακυριακόπουλε, 27 Απριλίου του 2022,
ο πρόεδρος του ETCS, το Hellenic Train, ο διευθύνων, παρέτηση του Προέδρου. Γιατί... Ναι. Εδώ είναι. Να το. Η παρέτηση του Προέδρου του ETCS, της Hellenic Train, γιατί ο άνθρωπος λέει, παιδιά, εγώ δεν παίζω το κεφάλι μου εδώ, θα θρηνήσουμε θύματα. Τι λέτε το. Εγώ τι λέω, πάρτε το, σκανάρετε το και δείξτε το κάρτα φουλ. Ορίστε, 27 Απριλίου του 2022. Πρόσφατα τι λέει, παρέτηση Προέδρου ETCS, η επιστολή κτλ. Με το ενημερώνει μέσα και λέει τα εξής. Τώρα σοβαρά μιλάμε και βγαίνει υποκριτικά με το γιακά σηκωμένο και το ζακετάκι ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα να μας πει ότι... την οργή σας, προσπαθώ έτσι να κρατήσω λίγο τους τόνους. Αντιλαμβάνομαι την ώρα. Αλλά... Δεν θέλω να σας διακόψω, να διαβάσουμε λίγο αυτό, γιατί δεν το πιστεύω αυτό που λέτε. Το πιστεύω, ορίστε. Δείτε το. Σε απάντηση της κλήσεώς μου, σε απολογία, σας ενημέρωσα για όλα τα θέματα των συμβάσεων, καθώς και για τις αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των δύο συμβάσεων. Σχετικά με το Β' σχετικό, ενημέρωσα τον εμπειρογνώμονα και νυν σύμβουλό σας για όλα τα τεχνικά θέματα που προκάλεσαν και προκαλούν αδικαιολόγητες καθυστερήσεις στην υλοποίηση των συμβάσεων. Εξέφρασα στο Διευθυντή Έργων και σε εσάς τη διαφωνία μου με τα αναγραφόμενα στα πορίσματα του εμπειρογνώμονα και τις αμφιβολίες μου για το πόσο ο ίδιος είναι γνώστης της λειτουργίας των καλωδιακών συστημάτων αλληλεξάρτησης σηματοδότησης. Στα τμήματα γραμμής που τηρήθηκε το φυσικό αντικείμενο και συμμετείχε ο πάροχος δάνειας εμπειρίας της ανάταξης σηματοδότησης, η παρούσα επιτροπή της οποίας είμαι πρόεδρος, ολοκλήρωσε το φυσικό αντικείμενο επί της γραμμής Πλατή Θεσσαλονίκη Προμαχώνα, καθώς και στο τμήμα Ινώη Χαλκίδα. Στη συνέχεια τον ανωτέρω, επειδή διαφωνώ με την μη τήρηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης και του τρόπου υλοποίησης στα τμήματα Χαρνές, Ινώη, Δομοκός, Λάρισα, Λάρισα, Πλατή, διότι καταργούνται συμβατικά δρομολόγια και συμβατικές ενδείξεις φωτοσημάτων. Απίστευτο. Τη μη τήρηση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης με την ανέτη αποξήλωση των εν λειτουργία χρηματοδοτουμένων με ευρωπαϊκά κονδύλια φυστάμενων συστημάτων αλεξάρτητους σταθμούς Τανάγρας, Ελώνας, Θήβας, Σφίγγας, Αλίαρτος, Αλαλκομενές Λιβαδιά. Έχει και συνέχεια. Όχι. Δάβλια και την αντικατάστασή τους με ένα σύστημα αλεξάρτησης, διότι επιφέρουν τεράστιες καθυστερήσεις στη σύμβαση, την κακοδιαχείριση της σύμβασης ανάταξης, τη σηματοδότηση στο τμήμα Δομοκός Λάρισα και τις τεράστιες καθυστερήσεις που αυτή ακόμα επιφέρει, τη μη τήρηση του συμβατικού αντικειμένου στο τμήμα Ινόητη Θωρέα με την κατάργηση της συμβατικά προβλεπόμενης τμηματοποίησης της γραμμής και την αντικατάσταση των συμβατικά προβλεπόμενων κυκλωμάτων γραμμής με μετρητές αξώνων. Διότι με την υλοποίηση θα επιτρέπεται η κυκλοφορία των τρένων στο λόγο τμήμα με 200 χιλιόμετρα την ώρα, χωρίς σε αυτό να υπάρχει καμία ένδειξη της κατάστασης της γραμμής, ακόμα και θράψης αυτής, με ό,τι αυτό συνεπάγεται στην ασφάλεια κυκλοφορίας των τρένων. Εγκληματικά. Συγγνώμη, αυτό, η υπογράμμιση είναι του Κατσιούλη. Ναι. Τι λέτε τώρα. Κατσιούλη και λέει, για να μην δημιουργήσω πρόβλημα στην υλοποίηση των σχεδίων σας, παρετούμε από τη θέση του Προέδρου και μέλους της Επιτροπής ETCS, επιγραμμής σύμβασης και παρακαλώ για την αντικατάστασή μου. 27 Απριλίου του 2022. Και σήμερα ξαναλέω, χύνουμε κροκοδίλια δάκρυα. Κύριε Παπακυριακόπουλε, είναι εξοργιστικό. Ακούστε λίγο κάτι. Η αποκρατικοποίηση του ΟΣΕ, το ξεπούλημα του ΟΣΕ, για να καταλάβετε ο κόσμος που μας παρακολουθεί, έγινε, είναι φρικιαστικά αυτά. Το 2017, ακούστε λίγο, το 2017, τι γίνεται. Λέει λοιπόν το 2017, πουλάμε, ξεπουλάμε τον ΟΣΕ. Η αποκρατικοποίηση λοιπόν περνάει στα χέρια της Ιταλικής κρατικής εταιρείας, για να δείτε τι μπάχαλο κράτος είμαστε, που δεν μπορεί να λειτουργήσει τίποτα το κράτος. Εμείς ξεπουλάμε γιατί έχει διαλυθεί ο ΟΣΕ, τόνωσε σε κρατική Ιταλική εταιρεία. Όπως ξεπουλήσαμε τον ΟΤΕ, κύριε. Είναι εταιρεία Φερόβια. Η εκτίμηση για την πώληση του ΟΣΕ, κυρίες και κύριοι, ήταν 300 εκατομμύρια ευρώ. Ξέρετε πόσα χρήματα έδωσε η Φερόβια για να αγοράσει τον κρατικό ΟΣΕ η Ιταλική κρατική εταιρεία? 45 εκατομμύρια ευρώ ξεπουλήθηκε ο ΟΣΕ. Δηλαδή, παίρνει το κράτος 45 ευρώ εκατομμύρια και παίρνει τον ΟΣΕ η Ιταλική Φερόβια κρατική εταιρεία. Και το 2021 μετανομάζεται η Τρενοσέ, που ήταν τότε το όνομά της, σε Hellenic Trains, αυτό που ακούτε σήμερα και αυτές τις μέρες, κυρίες και κύριοι, μετανομάστηκε το 2021 και η Ελλάδα, μη πω αυτό που έχει τραγουδήσει ο Μιλιώκας, να δεις που κάποτε,
Και η Ελλάδα που έχει εισπράξει το 17-45 μόλις εκατομμύρια ενισχύει με 50 εκατομμύρια παραπάνω από ό,τι πήρε για να πουλήσει τον ΟΣΕ, δηλαδή ετησίως. Ετησίως, όχι άπαξ, 50 εκατομμύρια ετησίως για τις άγονες γραμμές. Μα όλη η Ελλάδα άγονη γραμμή είναι. Άμα εξαιρέσει κανείς το Θεσσαλονίκη Λάρισα, για πάει δηλαδή μέχρι Αλεξανδρούπολη. Μια γραμμή είναι. Μέχρι, παιδιά, όλη η άγονη είναι η γραμμή. Όλα τα άλλα καταργήθηκαν. Και να απαντήσω όμως σε κάποια πράγματα. Αυτοί υποσχέθηκαν ότι θα βάλουν σε επενδύσεις 162 εκατομμύρια ευρώ ως το 2029. Αυτά, όταν ο κύριος Χατζηδάκης, κύριε, και κλείνω, κύριε Βραμάκη, πραγματικά σήμερα καθόμουν και έβλεπα και διάβαζα και είχα φρίξει, συχάθηκα. Ο κύριος Χατζηδάκης περήφανα έλεγε τον Ιούλιο του 19 ΟΣΕ, το tweet θα το γυρίσω σε λίγο και Παπαϊκόπουλε, ήταν η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης, λέει ο υπουργός των ειδικών αποστολών, ο Χατζηδάκης, που ξεπούλησε τη ΔΕΗ, που ξεπούλησε την Ολυμπιακή, που ξεπούλησε τον ΟΣΕ, τα πάντα. Και αυτόν τον άνθρωπο τώρα, συνέλληνες, θα τον ψηφίσετε στην περιφέρειά του και θα βγει πάλι πρώτος βουλευτής. Αυτοί που έχουν επιδείξει εγκληματική αμέλεια και σήμερα κλαίμε τα παιδιά μας. Διαβάστε το όμως, διαβάστε το. Ο ΟΣΕ ήταν η πιο προβληματική επιχείρηση της Ευρώπης, λέει ο κ. Χατζηδάκης. Υλοποιήσαμε ένα σχέδιο εξυγίανσης που εξοικονόμησε εκατοντάδες εκατομμύρια ευρώ και η Τρενοσέ έγινε κερδοφόρα. Χάρη στις δικές μας, της Νέας Δημοκρατίας, παρεμβάσεις, επιτεύχθηκε η μετέπειτα αποκρατικοποίηση της εταιρείας. Κωστής Χατζηδάκης, πολιτική με έργα και αποτελέσματα, εξυγίανση του ΟΣΕ. Πάρτε λίγο μια εξυγίανση, κύριε κάμεραμάν, εδώ, ένα κοντινό εξυγίανση σήμερα στον κόσμο, για να δει ο κόσμος εξυγίανση. Τι θα πει εξυγίανση, είναι το tweet του κυρίου Χατζηδάκη το 2019. Εξυγίανση, η πιο προβληματική, να τους χαίρεστε. Αυτοί σε 20 μέρες από τώρα θα ζητάνε την ψήφο σας όλοι. Εγώ πραγματικά δεν έχω να πω κάτι άλλο. Να και η ημερομηνία 1 Ιουλίου του 19, να και το tweet Κωστής Χατζηδάκης. Λοιπόν, παιδιά, και το άλλο, για να τελειώνω, κύριε Παπαγιακόπουλο, και δεν ξέρω να μιλάω. Να απαντήσει και ο κύριος Αβραμάκης. Ναι, κύριε Αβραμάκη, με συζητάω, συγγνώμη. Για να δείτε πώς κυβερνάνε με την επικοινωνία και με μηδέν ουσία. Μόνο επικοινωνία. Αν ο Θεός μας είχε σώσει από αυτή την τραγωδία, γιατί ο Θεός τι να κάνει, εδώ μιλάμε για ανθρώπινες εγκληματικές αμέλειες, και δεν είχε γίνει το ατύχημα εχθές τα ξημερώματα, κύριε Παπακυριακόπουλε, σήμερα σε όλα τα δελτία ειδήσεων και σε όλες τις εκπομπές, τα συστημικά μέσα, θα βλέπαμε τον Πρωθυπουργό, σε ένα άλλο κόσμο, υποθετικά μιλάω τώρα, θα βλέπαμε τον Πρωθυπουργό να λένε ειδήσεις. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης επισκέφθηκε σήμερα τη Λάρισα και εγγενίασε την εικονική πραγματικότητα, την τηλεδιοίκηση των τένων Βορείου Ελλάδος. Γιατί όπως είχε ανακοινώσει το γραφείο του Πρωθυπουργού, σήμερα ο Πρωθυπουργός θα ευρίσκεται στη Λάρισα να εγγενιάσει το αόρατο έργο, δεν υπάρχει τίποτα, στην αναντίσκηνα, κύριε Παπακυριακόπουλε, για να πάνε από κάτω οι καλεσμένοι, θα εγγενίαζε σήμερα την εικονική πραγματικότητα της κυβέρνησής του, πια την τηλεδιοίκηση τρένων Βορείου Ελλάδος. Ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ, Κώστας Γενιδούνιας, λέει, ρε τι ζούμε, ο πρόεδρος των μηχανοδηγών του ΟΣΕ. Σήμερα λοιπόν είχαν στήσει τσαντήρια, θα δείξω τη φωτογραφία, αυτό εδώ, τον περιμένανε το Μωυσή, τον Πρωθυπουργό, εδώ δείτε, για να εγκαινιάσει το αόρατο έργο. Αλλά για κακή τύχη των οικογενειών, και όχι δική του, αυτοί θα πάρουν αυτό που τους αξίζει όταν έρθουν οι εκλογές. Χάσαμε τα παιδιά και θρυνούμε θύματα. Σήμερα θα ήταν εδώ τηλεματική. Δεν έχουμε ραντάρ, δεν ξέρουμε πού είναι τα τρένα, δεν έχουμε σηματοδότες, δεν έχουμε τίποτα. Και θα πήγαινε εδώ να εγκαινιάσει, να παραπλανήσει, να εξαπατήσει για άλλη μια φορά τον ελληνικό λαό. Και θα τα έδειχνε και η κυρία Κοσγιώνη και το Sky και ο Μέγα και ο Αντένα. Εκεί πήγε ο Πρωθυπουργός σήμερα. Δείτε τι καλά που τα έκανε. Ντροπή. Ντροπή και ντροπή, τίποτα άλλο. Τον κύριο Αβραμάκη να δούμε, παρακαλώ. Κύριε Αβραμάκη, ο λόγος σε εσάς. Νομίζω είναι άνοσος ο χρόνος, αν και ήμουν στη μείζωνα αξιωματική αντιπολίτευση. Λέω πως σήμερα ο κύριος Χίτας Μονοπολί. Είναι και στο στούντιο, κύριε Αβραμάκη, και δεν μπορώ και να το συγκρατήσω. Εντάξει. Αποδέχομαι ότι είμαι με Skype και ο κύριος Χίτας είναι στο στούντιο. Η αλήθεια είναι ότι σε πολλά από αυτά που λέει θέλουν γνώση μας, θα τα έθετα και εγώ στο τραπέζι. Τα έργα και οι μέρες του κυρίου Χατζηδάκη είναι γνωστές, όπως και ο ρόλος του στις κυβερνήσεις και Σαμαρά και Μητσοτάκη, όσον αφορά το ξεπούλημα της δημόσιας περιουσίας, είτε της ΔΕΗ, είτε της Ολυμπιακής, είτε του ΟΣΕ. Τα γνωρίζουν όλοι και πιστεύω αναλόγως θα το απαντήσουν και οι πολίτες στην κάλπη.
Αυτό που θέλω να εστιάσω σε δύο σημεία, τρία όσον αφορά αυτή την υπόθεση, για να κλείσω εγώ το κομμάτι τουλάχιστον σήμερα και να μην επεκταθούμε περαιτέρω. Νομίζω θα έχουμε την ευκαιρία να τα πούμε και τις επόμενες μέρες. Όσον αφορά, μου έκανε εντύπωση σήμερα στην παρουσία του Πρωθυπουργού στο ατύχημα και στη συνέντευξη που έδωσε την ολιγόλεπτη στα κανάλια, ανέφερε ότι θα κάνουμε ό,τι μπορούμε για να μην ξανασυμβεί. Καμία αναφορά στο τώρα, στην απόδοση ευθυνών αυτή τη φορά, σε αυτό το δυστύχημα που στήχησε τη ζωή, που από ό,τι φαίνεται δυστυχώς θα ξεπεράσει ίσως και τους 70 ανθρώπους, νεκρούς σε ανθρώπινες ζωές. Άρα αυτό το πρώτο που θέλω να επισημάνω, εδώ ζητάμε την πλήρη διελεύκαση και διερεύνηση και την πλήρη καταληξισμό ευθυνών, όχι μόνο στο συγκεκριμένο κλειδούχο, ο οποίος εκτελούσε χρέη και μπορεί, θα αποδειχθεί στην πράξη, να έκανε ένα ανθρώπινο λάθος. Να ψάξουμε όλες τις ευθύνες και ειδικά αυτές που παραπέμπουν προς την ηγεσία του, είτε του Υπουργείου είτε της κυβέρνησης. Από εκεί και ύστερα, επειδή ανέφερε ο κύριος Χίτας, και εγώ πρέπει να το πω, η παρουσία των πολιτικών προσώπων σήμερα δεν είναι στη λογική των εντυπώσεων και μόνο της επικοινωνίας. Αλλά ο Αλέξης Τσίπρας επισκέφτηκε μαζί με τον Νίκο τον Παπά και κάποιους βουλευτές μας για να δείξει το έμπρακτο ενδιαφέρον μας, να δει από κοντά το τι συμβαίνει. Κύριε Χίτα, να σας διακόψω. Την... από ό,τι γνωρίζω, εντεθελοντικά και οικειοθελώς έδωσε και αίμα στη Λάρισα μαζί με όλους. Και χαμογελούσε. Και χαμογελούσε, κύριε Αβραμάκη. Κύριε Χίτα, σας παρακαλώ. Να... δεν είναι καλή εικόνα. Δεν σας διέκοψε, κύριε Χίτα. Και είναι και μέσω Skype. Συνεχίστε, κύριε Αβραμάκη. Άρα, αυτά να τις υπολογίσουμε. Δεν είναι κακό να δίνεις το έμπρακτο ενδιαφέρον σου, αρκεί αυτό να μην παρακολλεί το έργο διάσωσης. Όπως μου λέτε, δεν έπεισε την αντίληψή μου. Το ρεπορτάζ του Α παίξαμε, κύριε Αβραμάκη. Δεν αντιπολίτευση ο Α. Δηλαδή, ρεπορτάζ ήταν εκείνη τη στιγμή. Και αυτό που θέλω να κλείσω είναι ότι η σημερινή μου παρουσία εδώ και η συζήτηση που γίνεται σε αυτό το πλαίσιο μια τέτοια μέρα έχει να κάνει με τη λογική ότι το πενθώ δεν σημαίνει αυτόματα και συνειδημικά σιωπώ. Δεν σιωπώ για να μην ξανασυμβεί. Γιατί στόχος και στόχος όλων μας πρέπει να είναι σήμερα στη δημόσια κουβέντα που ξεκινά από σήμερα και θα συνεχιστεί, να επιτέλους να βάλουμε όλες εκείνες τις ασφαλιστικές δικλείδες, ώστε να μην συμβεί ποτέ ξανά ένα ανάλογο φύσεως δυστύχημα που θα στοιχήσει ανθρώπινες ζωές, που θα στοιχήσει την απώλεια νέων ανθρώπων, που είναι η χαρά της ζωής, ανθρώπων που είχαν όλο το μέλλον μπροστά τους, να μην τους στερήσουμε αυτά τα παιδιά από τις οικογένειές τους, από την ελληνική κοινωνία, γενικότερα από τη ζωή. Αυτό θέλω να καταδείξω. Γι' αυτό είμαστε εδώ, την αγωνία μας εκφράζουμε και την προσπάθεια όλων μας στην κατεύθυνση να ξεπεραστούν αυτές οι παθογένειες. Και τώρα, θα πεις είναι αργά. Ναι, είναι αργά. Θρυνούμε την απώλεια αυτών των ανθρώπων, όμως δεν πρέπει να συμβεί ποτέ ξανά. Πρέπει να εγγυηθούμε στο μέτρο που μας αφορά ο καθένας, βάσει της πολιτικής μας δύναμης και της παρουσίας μας στο κοινοβούλιο και πολύ περισσότερο σε επίπεδο εκτελεστικής εξουσίας, διακυβέρνησης, ότι δεν θα ξανασυμβεί κάτι τέτοιο. Κύριε Αβραμάκη, να σας κάνω μια ερώτηση, επειδή άκουσα μια πολύ συγκεκριμένη καταγγελία από εργαζόμενους, οι οποίοι κατήγγειλαν πως ενώ το προσωπικό θα έπρεπε να είναι τουλάχιστον 2.000 εργαζόμενοι, έχει πέσει στους 700. Και άκουσα και μια άλλη καταγγελία από γνώστη πολιτικό πρόσωπο, που μου είπε ότι πολλοί εξ αυτών εργάζονται με μπλοκάκι. Είναι συνήθις φαινόμενο αυτό που με περιγράφεται γενικότερα στην αγορά εργασίας. Αλλά όταν μιλάμε για ένα τέτοιο κρίσιμο τομέα που αφορά μέσω μαζικής μεταφοράς και αφορά την ασφάλεια μετακινήσεων μέσω υδρόδρομου, καταλαβαίνετε ότι το συνυπολογίζουμε στο τραπέζι. Τα κενά οργανικών θέσεων είναι πολλά. Είναι όπως ακριβώς τα περιγράψατε. Σύμφωνα με το συνδικαλιστικό του όργανο, και μιλάω για τους μηχανοδηγούς στο ΣΕΚ και όχι μόνο, λένε ότι οι απώλειες προσωπικού είναι μεγάλες όσον αφορά τα κενά οργανικών θέσεων. Από 2.000 είναι περίπου 700. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι άνθρωποι σηκώνουν ένα βάρος δυσανάλογο σε σχέση με αυτό που μπορούν να προσφέρουν. Ήδη σήμερα γίνεται κριτική και γίνεται από τα κανάλια στα πλαίσια ίσως και της κατεύθυνσης που δίνει το Μαξίμου και η κυβέρνηση για να εστιάσουν στις ευθύνες του συγκεκριμένου σταθμάρχη Λαρίσης. Και μάλιστα γίνανε και αναφορές, είδαμε σε μέσα κεντρικής εμβέλειας και μεγάλα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Την προσπάθεια να απαξιωθεί το έργο του και η προσπάθειά του. Ήταν ένας 59χρονος, ο οποίος προήλθε μέσα στα πλαίσια της κινητικότητας και δεν είχε την εμπειρία που επιβλεπόταν για ένα τέτοιο έργο. Αχθοφόρος, λέει. Ήταν αχθοφόρος, ήταν, λέει. Αχθοφόρος. Και αυτό το λένε για να δικαιολογηθούν, ναι. Συγγνώμη, αυτό το λένε για να δικαιολογηθούν, ναι. Έφερα ένα μετακλητό και λένε, αχ, ο μετακλητός που βρέθηκε εκεί φταίει. Τι είναι αυτά. Δούλευε μέχρι το 2010 στον ΟΣΕ.
μέσα μετά με τον νόμο ΡΕΠΑ αναγκάστηκε στα πλαίσια της κινητικότητας να δουλέψει κάπου αλλού και επανήλθε μετά με αποτέλεσμα, λέει, δεν είχε την εμπειρία γιατί ήταν αυτοφόρος κτλ. Άρα καταλαβαίνετε μια προσπάθεια απαξίωσης και του έργου και των προσώπων. Εδώ πρέπει για μια πολιτεία και ένα συντεταγμένο κράτος για να είναι αξιόπιστο απέναντι στους πολίτες και στους εργαζόμενους, θα πρέπει να τους προσφέρει όλα εκείνα τα εχέγγυα ώστε να διασφαλίζει ειδικά τη σωστή λειτουργία, ωραία όπως ΩΣΕ. Αυτό δεν συμβαίνει. Και κενά οργανικών θέσεων υπάρχουν και προβλήματα υπάρχουν και όπως είπε και ο κύριος Χίτας και είναι διαγωνός, δεν υπάρχει ούτε τηλεματική, ούτε σηματοδότες, ούτε τίποτα. Και πραγματικά είναι ντροπή να συζητάμε σήμερα, γιατί πραγματικά ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα στο πρόγραμμά του στην περιοχή του στη Βόρεια Ελλάδα είχε τα πλαίσια εγγενίασης αυτού του κέντρου τηλεδιοίκησης τηλεματικής όσον αφορά την, το επιβατικό κοινό και τη λειτουργία. Λοιπόν, γιατί ρώτησα για τον Μπλοκάκη και γιατί θεωρώ αδιανόητο σε τέτοιες θέσεις που κρίνονται ανθρώπινες ζωές να υπάρχει Μπλοκάκη. Γιατί, για να το πάω λίγο στην υγεία, είχα μια συζήτηση με τον κύριο Γάκη, τον Δημήτρη, τον πρώην διοικητή του ΑΧΕΠΑ, αναφορικά με το γιατί πέθαναν τόσοι Έλληνες, γιατί η πανδημία μετετράπησε εθνική τραγωδία στην Ελλάδα. Μόνο στην Ελλάδα είχαμε αυτό το ποσοστό νεκρών, τουλάχιστον από την πολιτισμένη Δύση. Και μου λέει ο άνθρωπος ότι ένας από τους λόγους, προσέξτε κύριε Αβραμάκη, μπορεί να μην το γνωρίζετε, αλλά νομίζω ότι είναι σχετικό. Έδιωξαν, λέει, τις καθαρίστριες, τις υπεύθυνες θαλάμου τις λέγανε, από τα νοσοκομεία που ήταν μόνιμες και ήξεραν πώς να καθαρίζουν τη μεθ, πώς να απολυμένουν κάθε σημείο και πώς θα έπρεπε να το καθαρίσουν. Και φέραν, λέει, τους εργολάβους, οι οποίοι έχουν τις εργολαβικές εργαζόμενες, που δεν ξέρει η γυναίκα, δεν έχει εμπειρία. Τη βάζουν τη μία και καθαρίζει γραφεία, και την άλλη τη βάζουν να καθαρίζει νοσοκομεία. Λες και είναι η ίδια σχολαστικότητα και σημασία το να καθαρίσει ένα γραφείο και ένα χολ με την εντατική. Και μου είχε πει ο κύριος Γάκης ότι ήταν από τους λόγους που έχουν αυξηθεί οι ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις και όλα αυτά. Και ρωτάω, κύριε Χίτα, σε θέσεις που κρίνεται η ζωή εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων, είναι δυνατόν να έχουμε περαστικούς, και δεν το λέω απαξιωτικά, αλλά ένας περαστικός είναι με τον Μπλοκάκη, κύριε Χίτα, την άλλη μέρα τον διώχνει. Ο εργολάβος, την κυρία που έχει σήμερα και καθαρίζει τη μέθε του νοσοκοτού Παπα-Νικολάου, αύριο δεν την έχει. Ακούστε, γενικά δεν υπάρχει κράτος, κύριε Παπακυριακόπουλε. Όταν η χώρα αυτή, το κράτος, η πολιτεία δεν μπορεί η ίδια να λειτουργήσει, δείτε, η απόδειξη ποια είναι, ότι έχουμε ξεπουλήσει τα πάντα. Ρεύμα, νερό, αεροδρόμια, λιμάνια, τρένα, επικοινωνίες, Χριστέ μου, τις επικοινωνίες, δηλαδή χτύπα ξύλο μακριά για να γίνει πόλεμος, να ελέγχει η Γερμανία τις επικοινωνίες σου, δηλαδή φοβερά πράγματα είναι αυτά, να έχεις 37 ανεξάρτητες αρχές. Και στα 40 δευτερόλεπτα που μίλησε σήμερα στο διάγγελμά του ο Πρωθυπουργός, πόσο ήταν ένα λεπτό, τι μας είπε, αυτό που είπε στο ξεκίνημα εσείς, ότι θα δημιουργηθεί, λέει, ένας ενιαίος εθνικός οργανισμός, μια καινούργια ανεξάρτητη αρχή. Δηλαδή δεν φτάνανε 37 ανεξάρτητες αρχές, οι οποίες υποκαθιστούν τη λειτουργία του κράτους. Τι σημαίνει η ανεξάρτητη αρχή, ότι εσύ κράτος δεν μπορείς να λειτουργήσεις, η κυβέρνηση δεν μπορεί να ανταποκριθεί, άρα τζάμπα πληρώνουμε υπουργούς, βουλευτές κλπ. Και θα σας διορθώσω και να με συγχωρέσετε. Ο κύριος Μητσοτάκης είπε ότι θα δημιουργηθεί, ενώ έχει νομοθετηθεί. Αυτό θα έλεγα τώρα. Α. Και είναι ακέφαλη από τις 22 πρώτου του 23. Κύριε Παπακυριακόπουλο, ο κύριος Μητσοτάκης σήμερα προανήγγειλε τη λειτουργία μιας ακόμη ανεξάρτητης αρχής που θα λέγεται ενιαίος εθνικός οργανισμός διερεύνησης αεροπορικών και σιδηροδρομικών ατυχημάτων και ασφάλειας των μεταφορών, ενώ έχει ήδη νομοθετηθεί αυτή η ανεξάρτητη αρχή. Και είναι ο νόμος ο 5014, το έβλεπα πριν πάω στο στούντιο, και δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ ο νόμος 5014. Ψάξτε το, κυρίες και κύριοι, ψάξτε το. 5014 το 2023. Τώρα. 22 πρώτου του 23. Είναι ακέφαλη από τις 22 πρώτου του 23. Και είπε σήμερα πάλι παραπλανητικά στον κόσμο ότι θα μην ανησυχείτε, θα δημιουργήσουμε μια νέα εξάρτητη αρχή, η οποία έχει ήδη νομοθετηθεί, έχει ήδη δημοσιευθεί στο ΦΕΚ από το Φεβρουάριο, από τις 22 Γενάρη του 23. Και εδώ και δύο μήνες είναι ακέφαλη. Και βγήκε ο Πρωθυπουργός σήμερα να μας πει αξίριστος με τον Γιακάζη σηκωμένο ότι θα κάνει νέα ανεξάρτητη αρχή, ενώ έχει ήδη νομοθετηθεί. Μιλάμε ότι το παραμύθι πάει σύννεφο. Τώρα, συγγνώμη, δεν μπορείτε να καταλάβετε. Εγώ να σας πω, ανεξάρτητη αρχή που έπρεπε ήδη να λειτουργεί,
να έχει διοικητικό συμβούλιο, να έχει επικεφαλής. Και να διερευνήσει το συγκεκριμένο ατύχημα. Γι' αυτό δεν είναι της αρχής. Ναι, ενιαίος εθνικός οργανισμός διερεύνησης αεροπορικών και συνδρομικών ατυχημάτων και ασφαλείας μεταφορών. Και έχω εγώ λοιπόν τώρα το πρόσφατο παράδειγμα του κυρίου Μενουδάκου και του κυρίου Ράμου, ναι, οι οποίοι έκαναν τη δουλειά τους στο ακέραιο επικεφαλής των ανεξάρτητων αρχών, ναι, και έκαναν αυτές τις συγκλονιστικές αποκαλύψεις προχθές στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κύριε Παπακυριακό. Και λέω εγώ τώρα, αυτή η ανεξάρτητη αρχή αν υπήρχε, δεν θα είχε πέσει επιτόπου πάνω να διερευνήσει. Κύριε Παπακυριακόπουλε, γιατί δεν υπάρχει. Η ΡΑΣ, ποια είναι η ΡΑΣ, είναι η ρυθμιστική αρχή ασφάλεια σιδηροδρόμων. Πώς είναι η ΡΑΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Ενέργειας, πώς είναι η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, πώς είναι η ΑΔΑΕ, η Αρχή Διασφάλισης Απορρίτων Επικοινωνιών. Υπάρχει και άλλη ανεξάρτητη αρχή που είναι η ΡΑΣ, ΡΟ, ΑΛΦΑ, ΑΛΦΑ, ΣΥΓΜΑ. Είναι λοιπόν η ρυθμιστική αρχή ασφάλεια σιδηροδρόμων. Ξέρετε πόσο κοστίζει ετησίως, κύριε Αβραμάκη, κύριε Παπακυριακόπουλε, κυρίες και κύριοι, ΡΑΣ? 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Τι εννοείται? 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο. Να σας το δείξω και αυτό. Γιατί σήμερα σας βλέπω λίγο, λες και πέφτε. Έχετε πάει όλοι σε ένα σύννεφο και πέφτετε. Τι πέφτετε, κύριε Παπακυριακόπουλε, από το σύννεφάκι? Το θεωρώ. 1 εκατομμύριο ευρώ το χρόνο κοστίζει η ΡΑΣ. Εγώ ερώτηση. Τι κάνει η ΡΑΣ, κύριε Παπακυριακόπουλε? Πείτε μου λίγο. Δεν ξέρω τώρα αν μπορείτε να το δείτε εσείς εδώ πέρα. Θα έπρεπε να ρυθμίσει ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Λογαριασμό τάδε, περιγραφή, μεταβιβάσεις από κεντρική διοίκηση. 905.481 ευρώ. Πάμε λίγο. Και 905. Ελάτε λίγο, κύριε Οικονολήπτα. Αν μπορείτε, σας παρακαλώ. 905.000 εννοείται. 905.000 εκατομμύριο. Α, ένα. Λέτε εδώ. Εδώ δείτε. Δεν βγαίνει το τηλέφωνο. Πώς θα βγει, θα βγει. Σας πιστεύουμε. Θα βγει. Το κίτρινο έχω κιτρινισμένο. Δείτε τι ωραία. 905.000 ευρώ, κύριε Παπακυριακόπουλε. Πληρώνουμε προϋπολογισμός για την ρυθμιστική αρχή σιδηροδρόμων. Μία απάντηση και γι' αυτό, κύριε Αβραμάκη. Παραιτήθηκε. Δεν παραιτήθηκε η πρόεδρος της ΡΑΣ. Τι έκανε? Είναι στη θέση της ακόμα. Παραιτήθηκε, κύριε Αβραμάκη. Είναι στη θέση της ακόμα. Δεν ξέρω. Ρωτώ πραγματικά τώρα. Εγώ θέλω να το δω συνολικά, κύριε Παπακυριακόπουλε. Και θέλω να πάμε λίγο και στις υποκλοπές, κύριε Αβραμάκη, τώρα που έχουμε την ευκαιρία και είστε εδώ, για να ακούσουμε λίγο αυτά που γίνανε, πώς τα είδατε με τον κύριο Ράμο και τον κύριο Μενουδάκο. Θα τοποθετηθώ και θα απαντήσω και την ερώτησή σας. Όσον αφορά αυτό που είπατε για τον κύριο Γάκη και το τι συνέβη στα πλαίσια της πανδημίας, είναι γεγονός ότι ένα πολύ μεγάλο ποσοστό ανθρώπων στα πλαίσια της πανδημίας κατέληξε μέσα συντατικές. Και μάλιστα η δευτερογενή αιτία θανάτου τους δεν ήταν μόνο COVID, ήταν. Ενδονοσοκομιακές λοιμώξεις. Ενδονοσοκομιακών λοιμώξεων. Άρα καταλαβαίνετε, όπως είπατε, την αξία και τη σημασία ανθρώπων που δούλευαν επί χρόνια και ήξεραν πώς να απολυμάνουν και να καθαρίσουν τον χώρο των εντατικών και το τι συμβαίνει. Και βλέπουμε σήμερα, σε αντιδιαστολή με αυτό που λέτε, την αιμονική θέση της κυβέρνησης. Ήδη ξεκίνησε το ξύλωμα από τα νοσοκομεία Αλεξανδρούπολης, Κομωτινής και συνεχίζεται στην υπόλοιπη Ελλάδα. Όλη αυτή τη διαδικασία των συμβασιούχων με συμβάσει ορισμένων χώρων. Ανθρώπων που υπηρετούν εδώ και χρόνια και στήριξαν το σύστημα υγείας στα πλαίσια της πανδημίας και του κορονοϊού, οι οποίοι δυστυχώς απειλούνται με το φάσμα της ανεργίας και της απόλυσης, στα πλαίσια να επαναφέρει η κυβέρνηση λόγω της αιμονικής ιδεολειπτικής της τάξης συμπεριφοράς τους εργολάβους στα νοσοκομεία. Και καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό όσον αφορά την παροχή υπηρεσιών, το κόστος και πολύ περισσότερο τη δυνατότητα και τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. Γι' αυτό είμαστε εδώ και είμαστε δίπλα σε αυτούς τους ανθρώπους, πιστεύοντας ότι πρέπει να παραμείνουν, γιατί έβαλαν πλάτη, στήριξαν τόσα χρόνια το σύστημα υγείας στα δύσκολα χρόνια και ξέρουν να κάνουν καλά τη δουλειά τους. Τώρα, στο δεύτερο κομμάτι που αναφέρεται, στις ανεξάρτητες αρχές, εκτιμώ ότι έχετε απόλυτο δίκιο, κύριε Παπακυριακόπουλε. Και το παράδειγμα του κύριου Μενουδάκου και κυρίως του κυρίου Ράμου είναι αυτό που δίνει την κατεύθυνση των πραγμάτων. Αυτοί οι άνθρωποι, και αναφέρομαι κατά βάση τον κύριο Ράμο, που έκανε την έρευνα της ΑΔΑΕ στην Ελλάδα όσον αφορά το τεράστιο σκάνδαλο των υποκλοπών, τα στοιχεία τα οποία η κυβέρνηση απαξίωσε και σε επίπεδο εκτελεστικής ουσίας αλλά και κοινοβουλευτικής διαδικασίας, πήγαν προχτές στην Επιτροπή Πέγκα και ο κύριος Μενουδάκος και ο κύριος Ράμος, δίνοντας όλα τα στοιχεία αυτού του τεράστιου σκανδάλου, και άρα καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να απαξιώνουμε αυτές τις ανεξάρτητες αρχές. Εγώ πιστεύω στο έργο τους και στη δουλειά τους. Γιατί αν υπήρχε αυτή η Εθνική Επιτροπή και λειτουργούσε με διοικητικό συμβούλιο και στα πλαίσια διερεύνησης αυτού του δυστυχήματος, να είστε σίγουροι ότι θα είχαμε και πιο πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά.
θα έχει μεγαλύτερο και καλύτερο αποτέλεσμα. Πάντως αφορά... ο Πολάκης είναι κατά των ανεξάρτητων αρχών. Βέβαια είναι παρελθόν μάλλον από τα ψηφοδέλτια. Μην ανοίγουμε τώρα όχι, το θέμα, κύριε Χίτα. Εντάξει, είναι προσωπικό το θέμα. Εντάξει, αλλά... Πιστεύω ότι όταν τις αφήνουμε να λειτουργήσουν και συγκροτηθούν και στελεχωθούν με τα κατάλληλα πρόσωπα, πιστεύω ότι έχουν να επιδείξουν έργο μακριά από μικροπολιτικές, μικροματικές σκοπιμότητες και μικροπολιτικές παρεμβάσεις. Αυτό ζητάμε και αυτό λέμε. Ότι το έργο τους μπορεί να καταδειχθεί και έχει καταδειχθεί στην περίπτωση μας και με τον κύριο Ράμος στο σκάνδαλο των υποκλοπών και νομίζω θα μπορούσε να παίξει ένα κορυφαίο ρόλο στην δυνατότητα ασφαλών συμπερασμάτων και στην περίπτωση του δυστυχήματος ανησυχεί αν λειτουργούσε στην Ελλάδα. Αν λειτουργούσε. Που συστήθηκε το 2023. Κύριε Χίτα, συγγνώμη, αλλά εντάξει, οι, άνθρωποι κρίνουν, οι άνθρωποι κρίνουν εν τέλει και το θεσμό. Οι άνθρωποι λειτουργούν και το θεσμό. Δεν είναι ρομπότ. Δηλαδή, έχουμε, ας πούμε, εγώ με τη ΡΑΕ που πραγματικά δεν έχω καταλάβει πώς μπορεί να ανέχετε. Γιατί κοίταξε, ο κύριος Ράμος, κοιτάξτε, συγγνώμη για τον ενικό κύριε Χίτα, αλλά σας γνωρίζω χρόνια. Ο κύριος Ράμος, όταν έγινε όλη αυτή η ιστορία που βγήκαν μέχρι και τον Απειλούσαν, θα μπει φυλακή. Τον πρόεδρο της Ανεξάρτητης Αρχής. Πάτησε πόδι. Δεν υπέκυψε. Όταν όμως έγινε το αντίστοιχο στη ΡΑΕ και τις ψαλίδισε, το είχατε καταγγείλει εσείς εδώ στην εκπομπή, τις ψαλίδισε ο αρμόδιος υπουργός τη δυνατότητα λειτουργίας και την καθοδήγηση στο πώς να κάνει τη δουλειά της, δεν είδα καμία αντίδραση τα πρόσωπα, κύριε Χίτα. Παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, δεν το συζητάμε, αλλά δείτε τώρα σε ποια χώρα βρισκόμαστε. Όταν μια μας βολεύει η λειτουργία μιας ανεξάρτητης αρχής, στηρίζουμε την ανεξάρτητη αρχή. Η Νέα Δημοκρατία είναι λάτρης των ανεξάρτητων αρχών και τη στηρίζει και έχει δημιουργήσει άλλες πόσες. Στην περίπτωση του Ράμου όμως, που δεν της κάνει τη δουλειά ο Ράμος, τον, ουσιαστικά τον απονευρώνει. Τον απειλούνε. Και τον απειλούν και τον απονευρώνει και δεν τον λαμβάνουν υπόψη. Εδώ έχουμε και χειρότερα. Εσείς λέγεται στις ανεξάρτητες αρχές. Εδώ ισχύει για τη δικαιοσύνη. Δηλαδή ισχύει για το Συμβούλιο της Επικρατείας. Όταν το Συμβούλιο της Επικρατείας βγάζει ένα νόμο της Νέας Δημοκρατίας αντισταγματικό, έρχεται η Νέα Δημοκρατία με τις συντάξεις κτλ. Και γράφει στα παλιά της τα παπούτσια την απόφαση του ΣΤΕ και προχωράει για νομοθετεί κατά το δοκούν. Το ίδιο ισχύει για το Σύνταγμα, όσο ορίζει ο νόμος. Δηλαδή οι κυβερνήσεις ή όταν βρίσκεται βίκο, αυτό ισχύει γενικά για τους πολιτικούς της Τρόικας εσωτερικού ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΣΥΡΙΖΑ. Όταν ο κύριος Τσίπρας βρίσκεται βίκο ΑΟΤΑ, για παράδειγμα, στον κύριο Ντογιάκο, γιατί το συμφέρει μια περίπτωση ή σε κάποιον άλλον, θα πει ότι α, εδώ υπάρχουν δικαστές, στην Αθήνα υπάρχουν δικαστές. Όταν η απόφαση δεν μας βολεύει και είναι και του Αρείου Πάγου, για τον κύριο Παπά, λέω εγώ τώρα, α, η δικαιοσύνη είναι ελεγχόμενη και είναι κτλ. Δηλαδή αυτό το βάζω από παντού, δεν το λέω για την περίπτωση αυτή. Είτε είναι η Συμβούλη της Επικρατείας, είτε είναι Άριος Πάγος, είτε είναι ανεξάρτητες αρχές. Όταν μας βολεύει μια απόφαση ή το έργο μιας ανεξάρτητης αρχής, τη στηρίζουμε. Όταν δεν μας βολεύει, όπως για παράδειγμα η Νέα Δημοκρατία με την ΑΔΑΕ, εδώ απονευρώνουμε την ανεξάρτητη αρχή. Αυτό δεν είναι σοβαρό. Ο κόσμος πρέπει να τα δει αυτά τα πράγματα. Δεν γίνεται κανένα. Κύριε Αβραμάκη. Επειδή τα ράσα δεν κάνουν τον παπά. Ο παπάς κάνει τα ράσα. Ναι. Αυτό που είπατε, κύριε Βαγγέλη. Είναι τα πρόσωπα, είναι το σθένος, είναι η προσήλωση, είναι το ήθος που θα καταδείξουν μια ανεξάρτητη αρχή και πώς πρέπει να λειτουργεί. Αν η ΡΑΕ, όπως είπατε, υπολειτουργήσε στην πράξη και καπελώθηκε από την κυβέρνηση, είναι ευθύνη του επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής. Άρα, εμείς δεν κρίνουμε τις προθέσεις του κάθε κόμματος σε σχέση με τη λειτουργία τους. Δηλαδή, μας κάνει σαν ΣΥΡΙΖΑ, το λέμε εντάξει, δεν μας κάνει, τώρα απαξιώνουμε αντίστοιχα η Νέα Δημοκρατία, η Ελληνική Λύση ή το ΠΑΣΟΚ. Εμείς λέμε αυτές οι αρχές πρέπει να υπάρχουν και να λειτουργούν στην κατεύθυνση διασφάλισης του δημόσιου συμφέροντος για να βγαίνει όλη η αλήθεια στο φως. Είτε αρέσει σε εμάς, είτε όχι. Άρα πρέπει να γίνει σωστή επιλογή προσώπων που έχουν το κύρος, που έχουν το σθένος, όπως σας είπα, να σταθούν στη θέση αυτή, να μπορούν να φέρουν αποτελέσματα και ναι, να διαλευκάνουν υποθέσεις και να τις φέρουν στο φως, ώστε να γνωρίζει ο ελληνικός λαός και εμείς, το κοινοβούλιο, το τι συμβαίνει πραγματικά σε μια σειρά υποθέσεων. Και φωτεινό παράδειγμα, ο κύριος Ράμος, χωρίς να τον οικειοποιηθώ ή με οποιαδήποτε άλλη υποσύνηση. Μακάρι όλες οι ανεξάρτητες αρχές και ο κύριος Μενουδάκος. Σε αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Χίτα, να δούμε λίγο το βίντεο από τη σύγκρουση που βγήκε από την κάμερα ασφαλείας, γιατί είναι συγκλονιστικό, για να πάμε σε εσάς, κύριε Χίτα. Ναι. Είναι τρομερό. Ναι. Αυτό είδα, κύριε Παπαδόπουλο. Πείτε, κύριε Αβραμάκη, τι θέλατε. Αυτό λέω, σας είπα πριν λίγο στην τοποθέτησή μου, ότι είδα λίγο πριν βγω στην εκπομπή σας και ήταν πραγματικά σαν να έπεσε
πύραυλος σε έδαφος. Φανταστείτε την ταχύτητα και τι δυνάμεις αναπτύχθηκαν με αποτέλεσμα να λιώσουν πραγματικά 160 χιλιόμετρα, κύριε Αβραμάκη, το ένα, το επιβατικό, και το άλλο το τρένο με ταχύτητα, δηλαδή 160 και 80, 240 χιλιόμετρα την ώρα, γιατί έτσι το είχε πει ο Αϊνστάιν, και το προσθέτεις, σαν να πέφτει σε τείχο αυτό το τέρας, με τόσο βάρος, με τόση ταχύτητα, σε τείχο με 250 χιλιόμετρα την ώρα. Είναι απίστευτο, έτσι. Λοιπόν, και φανταστείτε τι πέρασε, γιατί οι επιβάτες ήταν ανυποψίαστοι. Τι είδαν αυτοί οι άνθρωποι που οδηγούσαν μπροστά οι εργοδηγοί, δηλαδή είναι απίστευτο. Που βλέπαν το θάνατό τους. Δεν υπάρχει φρενάρισμα από τη Γεωργία Περακτή. Τι φρενάρισμα, με το πλήρη ανάπτυξη ταχύτητας τα δύο τρένα. Τρομερό. Μπορεί και μέσα στη νύχτα να μην αντελήφθησαν ότι είναι. Γιατί ήταν δύο γραμμές. Δεν ήταν διπλή γραμμή. Δεν ήταν μόνη γραμμή που θα το καταλάβαιναν αμέσως. Ήταν διπλή γραμμή. Μπορεί και... Να πω κάτι άλλο, κύριε Παπακύριακο. Αν το άλλο το τρένο. Το τρένο το έκανε μεταφορές, είχε πυρομαχικά από αυτά που στέλνουν κάθε μέρα στην Αλεξανδρούπολη. Α, καλά, αλίμονο τώρα. Προσέξτε τι λέω τώρα, γιατί μεταφέρουν πυρομαχικά στην Αλεξανδρούπολη. Αν είχε πυρομαχικά, τι θα γινόταν. Ή εάν ήταν ένα χιλιόμετρο πιο μέσα που ήταν μέσα στο τούνελ. Πάντως η έκρηξη. Δεν θα υπήρχε ζωντανός, το ξέρετε, καταλαβαίνετε τι θα γινόταν. Εγώ που έκανα συζητήσεις με ανθρώπους, η έκρηξη ήταν πάρα πολύ μεγάλη. Φυσικά. Για σιδηροδρομικό ατύχημα. Γεγονός που ίσως να πρέπει να διερευνηθεί ακόμα περισσότερο, εννοώ με τις καταγγελίες. Λοιπόν, καλά που το είπατε. Τα τρένα αυτά, λοιπόν, κύριε Παπακυριακόπουλε, τα EFR, EFL, EFR. Δεν ξέρουμε αν ήταν αυτός ο τύπος. Αυτός ήτανε. Αυτά είναι τα ελβετικά τρένα, μας τα δώσαν οι Ελβετοί. Είστε σίγουρος. Ακούστε λίγο κάτι. Οι Ελβετοί είχαν τα τρένα αυτά. Σε 6-7 αντίστοιχα ατυχήματα που είχαν οι Ελβετοί, τα αποσύρανε, τα κάναν scrub. Σκραπ, τα αποσύρανε γιατί πέραν φωτιά. Τα πήρε τα τρένα αυτά. Ωραία. Τα ETR-470 λέτε. Ναι, αυτά. ETR-470, δεν γνωρίζουμε αν είναι. Εγώ θα πω το γιατί ρωτάω, δεν έχω επίσημη. Αυτά, να πούμε όμως στον κόσμο ότι εάν ισχύει τι έχει κάνει η Ιταλική εταιρεία. Αυτό που λέω εγώ δεν ισχύει. Άλλο αν είδαν το τρένο αυτό χθες τέτοιο ή όχι. Εγώ σας λέω το εξής. Τι έκανε λοιπόν η Hellenic Train, η Ιταλική εταιρεία. Πήγε και πήρε, κύριε Αβραμάκη, τα τρένα που απέσυραν οι Ελβετοί, που τα κάναν scrub, παλιοσίδελα δηλαδή. Γιατί τα κάναν οι Ελβετοί? Γιατί είχαν κάποια ατυχήματα και παίρνουν φωτιά. Και βλέπαν ότι παίρνουν φωτιά αυτά τα τρένα. Και τα αποσύρουν οι άνθρωποι. Οι τα κάνουν παλιοσίδελα scrub, έτσι λέγεται, και πάει η Hellenic και τα παίρνει. Λοιπόν, και τα φέρνει εδώ στην Ουγκάντα. Τα ατυχήματα ευτυχώς χωρίς θύματα το καλοκαίρι που μας πέρασε με τα συγκεκριμένα τρένα. Αλλά κρατάω επιφύλαξη, κύριε Χίτα, γιατί δεν έχουμε έτσι. Έτερον εκάτερον. Έχουμε πάρει τα αυτά τα. Κύριε Αβραμάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρέπει να κλείσουμε. Ήταν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε το σθένος και σας ευχαριστώ πολύ για την ποιότητα της παρέμβασής σας, κύριε Αβραμάκη. Ευχαριστώ και εσάς, κύριε Χίτα, για τις πολύτιμες πληροφορίες που συμβάλατε. Πραγματικά νομίζω ότι. Πραγματικά σήμερα λειτουργήσα περισσότερο σαν δημοσιογράφος, κύριε Παπακυριακόπουλε, παρά ως πολιτικών, γιατί κάποια στιγμή κάποια πράγματα πρέπει να λέγονται. Θέλω να ζητήσω συγγνώμη για τον τόνο της φωνής, αλλά είμαι πάρα πολύ στεναχωρημένος και πικραμένος από την ιστορία αυτή και να ζητήσω για άλλη μια φορά από τα βάθη της καρδιάς πραγματικά συλληπιτήρια και δύναμη στις οικογένειες που μετράνε θύματα. Από όλους μας. Κύριε Αβραμάκη, κύριε Χίτα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Φίλες και φίλοι, μείνετε μαζί μας. Επιστρέφουμε ευθύς αμέσως με τον Πάπη, τον Παπασπύρο, τον Ταξίαρχο και πρώην αντιπρόεδρο της ΕΑΒ, για να δούμε και το θέμα αλλά και για να σας αποκαλύψουμε κάτι πολύ επώδυνο αναφορικά με το Τουρκετζίαν. Αλέρτ στην πολιτική δεύτερο μέρος, κυρίες και κύριοι, και έχουμε τη χαρά, παρά την θλίψη και το θρήνο και την οδύνη της ημέρας, να έχουμε τον Πάπη τον Παπασπύρο μαζί μας για να μας δώσει και λόγω εντοπιότητας μια εικόνα για το τι συμβαίνει. Μπάμπη, Μπάμπη, ευχαριστούμε που είσαι μαζί μας. Καλημέρα στους φίλους τηλεθεατές. Είναι μια δύσκολη μέρα. Μια μέρα γεμάτη θλίψη, οδύνη, πόνο και στιγμές που δεν έχουμε ζήσει στη χώρα μας. Στη Λάρισα, μιας και αναφερθήκατε συγκεκριμένα, ήταν συγκλονιστικό και εντυπωσιακό το πώς ανταποκρίθηκε ο κόσμος στο κάλεσμα της Δημοτικής Αρχής σε μια εθελοντική αιμοδοσία. Είναι συγκλονιστικές εικόνες, ατελείωτες ουρές και δείχνει τον αλτρουισμό και τον ανθρωπισμό όχι μόνο των Λαρισαίων, πιστεύω όλων των Ελλήνων, σε περιπτώσεις όπως σημερινή, σε αυτό το δράμα που έτρεξαν να συνδράμουν, να βοηθήσουν, δίνοντας το αίμα τους για να σώσουμε
όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Είναι μια μεγάλη τραγωδία, ανίποτη, που τη Λάρισα και τη γενικότερη περιοχή την έπληξε πιο πολύ, γιατί αρκετοί από τους επιβαίνοντες είναι από τις περιοχές της Λάρισας και της Θεσσαλίας γενικότερα. Μπάμπη, αυτό που βλέπαμε τουλάχιστον από τα ρεπορτάζ είναι ότι τα παλικάρια που επέβαιναν στο τρένο έσωσαν ζωές, έσπασαν τα τζάμια, βοηθούσαν μεγαλύτερους σε ηλικία ανθρώπους να βγουν από τα παράθυρα. Άκουσα μαρτυρία για ένα παλικάρι που απεγκλώβησε 10 επιβάτες. Ήταν συγκλονιστικές εικόνες. Ναι, ακριβώς. Ένας 20χρονος νοσηλεύεται στο Πανεπιστημιακό, νομίζω, της Λάρισας. Έσωσε, όπως πολύ σωστά είπες, Αντρέα, τουλάχιστον 10 άτομα με αυτοθυσία μέσα στη φωτιά, και δείχνει ότι υπάρχει ελπίδα σε αυτή τη χώρα, υπάρχει ελπίδα στον κόσμο, υπάρχει ελπίδα στους νέους, οι οποίοι έχουν και όραμα και δίψα για να κάνουν πράγματα, να αλλάξουν πράγματα, γιατί νομίζω αυτό είναι το ζητούμενο και ένα από τα, αν μπορούσα να πω, εντός αγωγικών μαθήματα από την τραγωδία, τη θηριωδία που συνέβη, ότι πρέπει να αλλάξουμε πάρα πολλά από τον τρόπο που λειτουργούμε, που ενεργούμε. Δεν πρέπει να θεωρούμε πράγματα αυτονόητα και σε κάθε περίπτωση οι ηθήνοντες, οι αρμόδιοι και οι υπεύθυνοι θα πρέπει να κάνουν σωστά τη δουλειά τους και να μην εφησυχάζουν. Δεν μπορεί να συμβαίνουν στη χώρα μας το 2023 ατυχήματα σαν και αυτό. Όταν σου παρέχονται όλα τα τεχνολογικά εργαλεία και τα μέσα, δεν θέλω να κουράσουμε τους φίλους τηλεθεατές και να μην μπορείς να έχεις εικόνα για τη θέση, την ακριβή των τρένων και να επαφείσαι σε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την ευθύνη του, το παραδέχτηκε και ο ίδιος, την κατάθεσή του. Δεν μπορεί ένα σύστημα που επηρεάζει την ασφάλεια των μετακινήσεων και κυρίως ανθρώπινες ζωές να επαφείται και να εξαρτάται από το αν θα κάνει λάθος ένας υπάλληλος ο οποίος είναι στη βάρδια του ελεκτή ή του σταθμάρχη. Θα έπρεπε να υπάρχουν τουλάχιστον 2 ή 3 εφεδρικά συστήματα και να λειτουργούν. Όταν δεν λειτουργούν τα συστήματα, και αυτό είναι γνωστό επί χρόνια, και δεν αναφέρομαι μόνο στους σηματοδότες και στην τηλεδιαχείριση, τον τηλεέλεγχο, αλλά και στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα, το ECTS, το European Train Traffic Control System, το οποίο κανείς δεν ξέρει τι συμβαίνει, έχει παραδοθεί, έχει παραλυφθεί, λειτουργεί. Άκουσα πριν από λίγο ειδικούς μηχανικούς της Τρενοσέ και Εργοσέ ότι σε κάποια σημεία, πολύ λίγα της γραμμής της συνδρομικής, το σύστημα αυτό λειτουργεί, σε κάποιες άλλες όχι. Αυτά είναι απαράδεκτα και απορώ πώς αυτοί οι άνθρωποι του ΟΣΕ, κατά κύριο λόγο, και της Τρένοσέ, της Αλικής Εταιρείας, αλλά και του Υπουργείου, κοιμώνται ήσυχοι γνωρίζοντας, γιατί γνωρίζουν, ότι υπάρχουν αυτές οι ελλείψεις, οι βασικότητες που επηρεάζουν άμεσα, όπως προείπα, την ασφάλεια των μετακινήσεων αλλά και τις ανθρώπινες ζωές. Δεν το χωράει το μυαλό μου ότι μπορεί. Θα μου πείτε, μπορεί να σκέφτομαι διαφορετικά ή περίεργα λόγω της καταγωγής μου από τις ένοπλες δυνάμεις από την αεροπορία, που για μας αυτά είναι αυτονόητα. Τελικά τα αυτονόητα ψάχνουμε. Ψάχνουμε ανθρώπους που έχουν όρεξη για δουλειά, ανθρώπους που αγαπάνε την πατρίδα τους, τη δουλειά τους, στηρίζουν τον συνάνθρωπο και τον προστατεύουν. Ναι, γιατί εδώ διαπιστώνουμε ότι δαπανήθηκαν άγνωστα ποσά για να παρακολουθείτε όποιος τέλος πάντων ήθελε να παρακολουθηθεί, και δεν δαπανήθηκαν ποσά για να γίνει αυτή η ψηφιακή διασφάλιση της ασφάλειας των συγκοινωνιών και δι' των σιδηροδρομικών γραμμών. Ναι, είναι εντυπωσιακό και δείχνει εν πάση περιπτώσει και πού επικεντρώνει κάθε διακυβέρνηση, πού επικεντρώνει το μυαλό του κάθε ηγέτη, πού εστιάζει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει πολυτιμότερο αγαθό από την ανθρώπινη ζωή, δεν υπάρχει μεγαλύτερη αξία από την ανθρώπινη ζωή, και αυτό θα πρέπει να το δούμε σοβαρά κάποια στιγμή. Και όπως είπα πριν, τίποτα δεν είναι δεδομένο σε αυτή τη χώρα, δυστυχώς. Πρέπει να γκρεμίσουμε πράγματα, να τα ξαναχτίσουμε σωστά, με όρεξη, διάθεση για δουλειά, με όπλο την αλήθεια και την υπηρεσία στον Έλληνα πολίτη. Ναι, σε αυτό δυστυχώς και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν τεράστια ευθύνη, εάν θες την άποψή μου, Μπάμπη, γιατί δεν μπορεί να μαθαίνουμε ότι στις 15 Φεβρουαρίου παραπεμφθήκαμε από την Κομισιόν στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ακριβώς για την μη συμμόρφωση στους κανόνες λειτουργίας των σιδηροδρόμων. Να έχει γίνει αυτή η εξέλιξη και εμείς να μην το μαθαίνουμε και να το ανακαλύπτουμε κατόπιν εορτής. Και όχι μόνο, αγαπητέ Αντρέα, αυτό σήμερα, όπως πολύ σωστά λες, παρουσιάστηκε στον τύπο, ενώ οι εφημερίδες, τα μεγάλα μέσα και site υποτίθεται παρακολουθούν, εντός αγωγικών εννοώ, την επικαιρότητα.
αυτό το θέμα κατά κάποιο τρόπο όλος τυχαίως τους είχε διαφύγει. Όλος τυχαίως και το ανέσυραν σήμερα, όπως ανέσυραν και το εξώδικο που είχε κάνει ένα σωματείο του ΟΣΕ. Ξέρετε, καμιά φορά τα σωματεία συνηθίζουμε εμείς και επηρεαζόμαστε πάλι σε πολλές περιπτώσεις ότι είναι μόνο για να δημιουργούν προβλήματα, απεργίες και δεν συνδράμουν γενικότερα στην παραγωγή, στο παραγωγικό έργο μιας εταιρείας. Είναι μία εκδοχή. Υπάρχει όμως και εκδοχή αυτή που είδαμε, ότι το σωματείο, ένα σωματείο του ΟΣΕ από τον Νοέμβριο είχε καταγγείλει συγκεκριμένα πράγματα, όχι γενικώς και ορίστως. Αυτά δηλαδή που διαπιστώσαμε σήμερα. Πρέπει λοιπόν όλα να λαμβάνονται σοβαρά υπόψη. Ο εργαζόμενος πρέπει να έχει φωνή, πρέπει να ακούγεται, η γνώμη του μετράει. Σε κάθε περίπτωση, το κυρίαρχο και το σημαντικό είναι ότι οι κυβερνώντες, αυτοί που έχουν την εξουσία, αυτοί που είναι υπεύθυνοι και αρμόδιοι για τις τύχες της όποιας εταιρείας του ΟΣΕ ή οποιασδήποτε άλλη, της ΕΑΒ ή δεν ξέρω εγώ τι, είναι ένα θέμα επίκαιρο το οποίο σήμερα προφανώς δεν μπορούμε να συζητήσουμε. Νομίζω σε μια άλλη εκπομπή θα το αναλύσουμε. Να κάνουν ό,τι περνάει από το χέρι τους για να εξυπηρετήσουν τα εθνικά συμφέροντα, τα συμφέροντα του ελληνικού λαού και, όπως είπα πάλι, θα γίνω κουραστικός, την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Πάντως, εγώ θα το ξαναπώ ότι αλίμονο σε μια κυβέρνηση που απολαμβάνει ασυλίας, αλίμονο σε μια χώρα που η κυβέρνησή της απολαμβάνει την απόλυτη ασυλία, διότι η κριτική πρέπει να ασκείται από τα μέσα, αφενός για να διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον, γιατί αυτός είναι ο συνταγματικά κατοχυρωμένος ρόλος των δημοσιογράφων και των μέσων μαζικής ενημέρωσης, και αφεντέρου για να βοηθά και την ίδια την κυβέρνηση να γίνεται καλύτερη. Όταν βλέπουμε να γίνονται λάθη, εγκληματικά λάθη, όλη αυτή την περίοδο που διανύουμε, 36.000 νεκρούς στην πανδημία, και είναι λες και δεν υπήρξαν ποτέ, 36.000 Έλληνες, και δεν βλέπεις τίποτα. Και σου λατσάρει ο κύριος Υπουργός ανενόχλητος, συντετριμένος, περιχαρής στις προηγούμενες ημέρες, να ασχολείται με τον Πολάκη, οτιδήποτε άλλο. Όταν έχουμε αυτή την τραγωδία, η οποία ήρθε τώρα και επισκιάστηκε και από την τραγωδία στα Τέμπη, πώς θα λειτουργήσει η δημοκρατία, Μπάμπη? Νομίζω ότι θα πρέπει να δούμε πράγματα που, όπως είπα πριν, που θεωρούμε αυτονόητα. Θα πρέπει να τα φίλτρα μας να μην είναι τόσο χαλαρά, να μην είμαστε τόσο ανεκτικοί, και επαναλαμβάνω, όλοι μας. Και όπως πολύ σωστά τόνισες, η κριτική είναι ένα απαραίτητο στοιχείο της, είναι μια ανατροφοδότηση στο να βελτιώνεται κάποιος ένα σύστημα, ένας μηχανισμός, μια χώρα και να γίνεται καλύτερη. Το να κρύβεις πράγματα κάτω από το χαλί μπορεί να κερδίζεις χρόνο, αλλά ξέρετε, καμιά φορά τα βρίσκεις μπροστά σου και δημιουργούνται περιστατικά και συμβάντα όπως το σημερινό, τραγικά. Και όλα αυτά γιατί υπάρχει εγκληματική αμέλεια πολλών που εμπλέκονται με όλη αυτή τη διαδικασία της διαχείρισης, της συντήρησης των προγραμμάτων, της ασφάλειας των συστημάτων. Και ξέρετε αυτό που είπες πριν, Αντρέα, όλα είναι καλά. Ο Υπουργός λίγες μέρες πριν στη Βουλή μας είπε ότι προέχει η ασφάλεια των πολιτών. Ο κ. Πρωθυπουργός είχε προγραμματίσει ο άνθρωπος να εγκαινιάσει σήμερα στη Βόρεια Ελλάδα ένα κομμάτι αυτού του συστήματος που ανέφερα πριν, το οποίο προφανώς θα λειτουργεί. Με παρελάσεις, με φανφάρες, με πυροτεχνήματα, με ψευδεπίγραφα προγράμματα, δεν πάμε μπροστά. Και επαναλαμβάνω, πρέπει να αλλάξουμε και ρότα και τρόπο λειτουργίας και σκέψης. Και αυτό αφορά όλους μας, από τον τελευταίο Έλληνα πολίτη μέχρι τον πρώτο Μπάμπη, πολίτη. Μπάμπη, να σε ευχαριστήσω. Έχει τελειώσει ο χρόνος. Κρατάμε την αποκάλυψη για τον Τουρκετζίαν, γιατί ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να την ανακαλύψει κανείς. Εμείς θα την παίξουμε πάλι. Και θα την παρουσιάσουμε ευθύς αμέσως με το που τελειώσει και το εθνικό πένθος. Να σε ευχαριστήσω, Μπάμπη, να ευχαριστήσω και όλους εσάς, φίλες και φίλοι, που μείνατε μαζί μας μέχρι αυτή την προχωρημένη ώρα. Συλληπιτήρια στις οικογένειες. Δύναμη στους διασώστες μας. Μακάρι να μην έχουμε άλλα άσχημα νέα. Αύριο πάλι μαζί.